παπάκι να έρχεται στην Ελλάδα, στην ταλέπορη Ελλάδα, που τα πράγματα ας ελπίσουμε να πάνε καλά. Γεια σας στην Κύπρο, γενικά σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική. Καλό μεσημέρι εδώ στις ΗΠΑ. Νομίζω το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ήταν καλό για σας. Πολλές περιοχές πυροτεχνήματα. Η Αμερική εόρτασε και πάλι την εξαρτησία της, 4 of July. Είναι όπως εμείς εορτάζουμε, ξέρετε, την 25η Μαρτίου από τον τουρκικό ζυγό. Έτσι και η Αμερική γιορτάζει την εξαρτησία της κάθε χρόνο 4 Ιουλίου. Αυτό που θα να τονίσω είναι ότι στο Τάπος Prince είχαμε πυροτεχνήματα, μέχρι έπιασε και μια βροχή και όλες, αλλά από την Παρασκευή το βράδυ και Σαββάτο ρίξανε εκεί πολλές μπόμπες, κουβεντιάς μπόμπες, τις πασχαλινές μπόμπες. Αυτές που δεν ρίξανε το Πάσχα, στην Ανάσταση όπως γίνεται κάθε χρόνο, τις ρίξανε 4 of July. Τις είχαν φυλάξει φαίνεται και η αστυνομία ούτε καν ενδιαφέρθηκε, ούτε έτρεχε καθόλου. Φανερά φάνηκε πόσο ρατσιστική είναι η υπόθεση της αστυνομίας του Τάπος Πρινς και της Δημαρχίας με το να φέρουν αστυνομικούς στην εκκλησία έξω από τον Άγιο Νικόλα, σκυλιά, πράγματα, λαγωνικά, ελικόπτερα να πετάνε. Μήπως κανένα παιδάκι 5 χρονών έχει τα φάρεκρα και στο χέρι του. Πραγματικά αυτό ήταν πολύ έντονο αυτό, διότι προχτές στο Τάπος Πρινς λες και ήταν καλύμνος. Το σπίτι μου έτρεμε από τις μπόμπες, ξέρετε, που ρίχνανε. Τέλος πάντων, μίλησα με την πρώην δήμαρχο στο Τάπος Πρινς και σας λέω τι κατάσταση είναι αυτή. Καλά, δεν μπορεί η δημαρχία να βάλει μια τάξη στο χωριό τόσο πολύ, ας πούμε, υπάρχει, φαίνεται αυτό σαν να είναι κάτι προς ανθεληνισμός μέσα στη δημαρχία. Και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Όλοι οι άλλοι είναι εντάξει. Εμείς οι Έλληνες δηλαδή τι είμαστε. Υπάρχει κάποιο, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη μέρα, με το πιο σοβαρά θέματα τώρα από τα φάρε κράκες και στο χωριό, εδώ και για την ολόκληρη Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν με τον Γιώργο Γιατουρίδη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζω να πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο που πέρασε με τα fireworks. Δεν σε ακούω, γιατί δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω. Για λέγε. Δεν ακούγεσαι στην τηλεόραση. Με ακούς? Εγώ δεν σε ακούω. Να δω. Δεν σε ακούω. Κάνε κάτι με τη φωνή σου Γιώργο, δεν σε ακούω καθόλου. Αχα. Δεν σε ακούω. Δεν ξέρω τι έγινε, για να σε ξανακαλέσω πάλι. Ή κάλεσέ με εσύ. Αχα, να δούμε κάτι, έχει πάθει η γραμμή του. Έχουμε και προσπάθει πάλι αυτό το πρόβλημα. Έλα Άγγελε τώρα. Α, τώρα ακούγεσαι, εντάξει. Ωραία, έκανα λοιπόν μια μικρή αλλαγή εγώ εδώ πέρα. Καλησπέρα Γιώργο, νομίζω να πέρασες καλά 4 Ιουλίου. Είδες τα πυροτεχνήματα εκεί, πού πήγες στο εξωτερικό? Ναι, κατεβήκαμε κάτω στο Cape Cod για 5-6 μέρες. Ωραία. Για την αργία εδώ στην Αμερική. Ναι. Και υπήρχε λίγη ξεκούραση, αλλά η δουλειά δεν σταματάει. Η δουλειά εδώ είναι έτσι, στην Αμερική, εβδομάδα για μας. Στην Αμερική λέει και για διακοπές να πας, άμα είσαι επιχειρηματίας, έχεις το γραφείο σου μαζί. Και με τα νέα μέσα μαζικής, ας πούμε, πώς το λένε, επικοινωνίας, κομπιούτερες, λάπτοπς, iPads, όλα τα πήρα, fax machines, τηλέφωνα, fax, τα πάντα, και έτσι κάνεις και τη δουλειά σου. Όλα. Κάνεις και τη δουλειά σου και μαγειρεύεις και το γουρουνάκι σου. Τρώγαμε έξω, Άγγελε. Μια βραδιά είχαμε barbecue, αλλά όλα τα άλλα τα βράδια αυτά τρώγαμε έξω. Τρώγατε έξω. Καλά είναι. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Ξεκούραση, ξεκούραση. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ναι, ποτό. Ναι. Χθες το βράδυ πήγαμε σε ένα ελληνικό, μάλιστα, στο Μάσκι. Ναι. Πολύ καλό ναι. Μάσκι. Ναι. Γεια από το γερό. Ναι, λέγεται παρακαλώ. This is ναι, μήπως είναι... Εγώ είμαι. WXYB 1520 and WZRA International Television. Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτά ήθελα να πω. Και παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα, την Κυριακή βεβαίως με το όχι. Και αυτό θα συζητήσουμε απόψε. Και τι πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, ήταν το όχι όπως εμείς είχαμε τοποθετηθεί και μάλιστα
πολλοί φίλοι ακροατές εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι είναι ραδιό των κομμουνιστών, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια έτσι, να τους πω το εξής, ότι δεν θα πρέπει να νομίζουν ότι εγώ άλλαξα πουκάμισο και είναι κόκκινος. Όχι. Απλούστατα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα. Και εμείς δεν είμαστε, και ο σταθμός μας δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Δεν μας αφορούν τα κόμματα, γιατί δεν ψηφίζουμε. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ είναι η άδειά μας, εδώ εκπέμπουμε και με την ευκαιρία έχουμε μεγάλη χρωματικότητα στην Ελλάδα. Και πάρα πολλοί φίλοι με παίρνουν τηλέφωνο την Κυριακή και να μου πούνε τι να ψηφίζουμε και τι να κάνουμε και τι να κάνουμε. Και τους λέω, παιδιά, ποιο είναι το καλύτερο για εσάς? Ποιο είναι το καλύτερο? Είδατε καμία προκοπή από την ημέρα που ήρθατε και αλλάξατε το νόμισμά σας? Δεν είδατε καμία προκοπή. Εκτός από μερικούς οι οποίοι γίνανε δισεκατομμυριούχοι διότι χρεώθηκαν και δανείστηκαν χρήματα από τις τράπεζες, τα οποία δεν τα πλήρωσαν. Πέρανε δισεκατομμύρια δολάρια και δεν πλήρωσε μια πεντάρα πίσω και έφερε την Ελλάδα σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα. Όλοι μας γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί, τα έχουμε πει με τον Γιώργο Γιατρίδη πάρα πολλές φορές εδώ στο σταθμό, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν ένα από τα άτομα προσωπικά που έβγαινε στην δεύτερη γνώμη και έλεγα, δεν μου αρέσει η ιδέα αυτής της κομπίνας, δεν μου αρέσει η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Κυρίες και κύριοι, είναι μια κομπίνα που παίχτηκε απέναντι στον ελληνικό λαό με την ενοχή και συμμετοχή των πολιτικών σας, οι οποίοι και αυτοί έγιναν δισεκατομμυριούχοι, αυτοί βγήκαν, δεν είχαν να φάνε, μπήκαν και γίνανε βουλευτές και ακούγανε και επέρανε μπίζες το ένα το άλλο και έκλεβαν και την τράπεζα την ίδια. Αλλά δεν σας τα λέγανε ποτέ. Όπου έφτασε η Ελλάδα σε ένα χρέος που δεν καν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Βεβαίως ένοχοι είναι και οι τραπεζίτες οι ίδιοι, οι οποίοι μου θυμίζουν την κατάσταση εδώ και 6 χρόνια, Γιώργο, αν θυμάσαι, που οι τραπεζίτες πηγαίνανε σε homeless. Το θυμάσαι αυτό, ε? Νομίζω κόλλησε το σύστημα του Γιώργου. Πηγαίνανε σε homeless και τους λέγανε, θέλεις ένα σπίτι μισό εκατομμύριο δολάρια, πάρ' το τώρα. Εφόσον δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος, πώς του δίνεις τα λεφτά? Γιατί του τα δίνεις, ρε φίλε, η ίδια κλίκα. Του δίνεις λεφτά σε έναν ο οποίος κοιμάται κάτω από το μπαγκάκι. Δεν έχει μοίρα στον ήλιο, δεν έχει να φάει. Πάει στο McDonald's, όταν είδαμε τα μάτια μου και στην Καλιφόρνια, και τα είχα τραβήξει και ταινία, τα είχα παρουσιάσει παλιά εδώ και 10 χρόνια βίζω. Πηγαίνουν στο McDonald's και περιμένουν απ' έξω. Εάν ένας πετάξει την κόπα του τσιγαρίου του απ' έξω, πάμε τρέχει να καπνίσει αυτό που έχει από μία από το τσιγάρο. Πάει στα σκουπίδια και τρώει τα σκουπίδια και τα αποφάγια. Ακριβώς αυτό έκανε και η Ευρώπη στην Ελλάδα. Εφόσον γνωρίζεις ότι η Ελλάδα αποδίδει μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αποδώσει παραπάνω. Δεν έχει τις ικανότητες, είναι μικρό κράτος και μέχρι εκεί. Πώς εσύ δίνεις τεράστια ποσά στο κράτος αυτό, εφόσον γνωρίζεις ότι ποτέ δεν τα πάρεις? Ο σκοπός τους όμως δεν ήταν αυτός. Ο σκοπός τους ήταν να χρεώσουν τον Έλληνα. Να χρεώσουν τον Έλληνα και για 500 χρόνια η Ελλάδα να είναι υποκατοχή από αυτούς τους τραπεζίτες και να εισπράκτουν λίγα-λίγα κάθε μήνα. Δηλαδή, να τα πει πιο απλά. Μένεις στην Αμερική και έχεις μερικά χρήματα στην τράπεζα. Πες, έχεις 50.000 δολάρια. Πας στο τραπεζί και του λες, ξέρεις κάτι, είσαι νίκιο. Και θέλω να αγοράσεις ένα σπιτάκι. Και σου λέει, τραπεζί, της έλα εδώ, έχεις 50.000, εντάξει, πάρε εδώ 100.000 δολάρια σπίτι. Και σε βάζει να υπογράψεις για 35 χρόνια. Και σου λέει, για 35 χρόνια θα πληρώσεις 500 δολάρια το μήνα. Δεν τον ενδιαφέρει, ή 1.000 δολάρια το μήνα, ή 2.000 δολάρια το μήνα, ανάλογος την περίπτωση. Και σε χρεώνει με 6,5%, 7,5%, σε μερικούς τους χρεώνει με τον Κάρτερ 19%. Δηλαδή το σπίτι το οποίο αξίζει 100.000, σου κόστησε περίπου 500.000. Όλα τα υπόλοιπα ήταν interest, τόκι. Έτσι δούλευε και έτσι δουλεύει πάντα η Αμερική. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, τι κάνανε? Είχαν 1.000.000 στην τράπεζα, παίρνανε λεφτά, Γιώργο, τόκους. Έπαιρνε 2.500 δολάρια, 3.000 δολάρια το μήνα από τόκους και ζούσαν με τους τόκους. Τα τελευταία 6 χρόνια που ήρθε ο Μπούς, που τελευταία χρόνια του Μπούς και αρχές με τον Ομπάμα,
Η τράπεζα σου έδινε 0,00 τόκους στα λεφτά σου. Τι κάνουν οι Αμερικανοί? Είχαν επιχειρήσεις χρεωμένες, είχαν τα αυτοκίνητά τους, τα σπίτια τους, και τους εσύφερνε να τα έχουν χρεωμένα γιατί ήταν λιγότεροι τόκοι. Κατά την άλλη, που βγάζουν λεφτά, τι κάνουν? Ξεπληρώνει το σπίτι του. Και τα λεφτά που πληρώνουν στις τράπεζες με τόσα 100% τόκους, τα βάζει στο σπίτι του πάλι πίσω. Το αυτοκίνητο το ξεπλήρωσε κάση. Δηλαδή τώρα όλοι πάνε προσπαθούν να πληρώνουν όσο πιο πολλά λεφτά μπορούν να ο payment, να έχουν λιγότερα payments, να μην χρεώνονται στην τράπεζα. Στην Ελλάδα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και την πάσανε μέσα εις γνώση των Ευρωπαϊστών, της Τράπεζας Ευρωπαϊκής και της Γερμανίας. Η Γερμανία είναι το μόνο κράτος το οποίο σήμερα ζει με τους στόχους από όλα τα κράτη, έχει δανείσει τους πάντες, η οποία η Γερμανία δανείζεται από άλλα κράτη και από την Αμερική δανείζεται με 1% τόκους, αυτή τα χρωστάει και τα πουλάει 17%. Είναι ωραία δουλειά αυτή. Δηλαδή πάω να το κάνω και εγώ. Να πάω στο American Bank και να μου πει ο Γιώργος, Άγγελε, ξέρεις κάτι, δεν μου δίνει κανένας λεφτά. Και του λέω, Γιώργο, μην είναι ήσυχος. Τι έχεις, έχεις σπίτι αλλού, δικόπεδα, βεβαίως εγώ. Πόγραψα ένα συμβόλαιο εδώ πέρα, για τόσα χρόνια θα μου δίνεις τόσα. Πάρε εκεί πέρα $1,000,000. Παίρνω εγώ 1,000,000 από το American Bank για 1% τόκους και το πουλάω στο 1,000,000 στο Γιώργο για 17% τόκους. Δεν βγάζω κέρδη. Να που πήγαινε τα δισεκατομμύρια και αυτά που ζητάνε τώρα οι τραπεζίτες. Τέλος πάντων, έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ο Τσίπρας, όλα τα κανάλια κάνανε μια σφορδή προπαγάνδα εναντίον, ας πούμε, του όχι. Ο κόσμος όμως στην Ελλάδα ξύπνησε. Γιατί είδανε με το μίσος και με τον τρόπο που παρουσιάσαν να πούνε το ναι. Με τους εκβιασμούς, με τη φοβέρα ότι θα πεθάνετε, θα αυτοκτονήσετε, θα πεινάσετε, θα παιδιά σαν κατακρεωμένα για 1000 χρόνια. Πράγματα που ακούσαμε στις τηλεοράσεις δεν περιγράφεται δηλαδή. Και ο κόσμος όμως τι είπε? Ένα μεγάλο όχι. Βεβαίως το όχι αυτό θα μας πει ο Γιώργος τα υπόλοιπα, πού βρίσκεται η κατάσταση σήμερα. Έλα Γιώργο, με ακούς? Δεν ξέρω τι έπεσε η γραμμή. Έλα Γιώργο. Ναι. Έχει πέσει η γραμμή. Έλα Γιώργο, δεν ξέρω γιατί πήρε αυτή η γραμμή. Τώρα πάλι καλά είμαι, μ' ακούς? Ναι, ναι, σε ακούω. Λοιπόν, λέγε Γιώργο. Θα πήγε στο τέλος λίγο έπεσε. Yes. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την Ελλάδα. Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα... Σας έπεσε, Άγγελε. Ε? Πολύ σωστά τα είπες. Εγώ θα ήθελα να πω, πρωτού συνεχίσουν την εκπομπή μας, ότι η Φωνή των Ελληνών έχουμε βοηθήσει πάρα πολλά κράτη. Και έχουμε κάνει πάρα πολλές προσφορές και donations με τον ελληνισμό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Ο ελληνισμός της Αμερικής, γιατί η Ελλάδα θα περάσει πάρα πολλές άσχημες μέρες και δεν ξέρω για πόσο καιρό. Και θα υπάρχουν κάποιες ανάγκες, δηλαδή για νοσοκομεία, για τέτοια ιδρύματα τα οποία χρειάζονται χρήματα για ενέσεις, για σύριγγες, για γάζες, φάρμακα και όλα αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε, δεν θα τα δώσουμε στη χαρά του παιδιού ή στους γιατρούς όλου του κόσμου, διότι όλοι αυτοί, όταν χρειάζεται μια φορά να τους στείλω εγώ και είχα έτοιμο το Walmart να μας δώσει $3,000,000, Γιώργο, 3 εκατομμύρια, και όταν τους έγραψα ένα email, μια κυρία μου απάντησε και μου λέει, κύριε Γεράτε, εμείς δεν θέλουμε, λέει, γάζες, και δεν θέλουμε ρευστό χρήμα. Και της λέω, κυρία μου, της λέω, εγώ δεν δίνω ρευστό χρήμα. Θα έρθει ένα ολόκληρο φορτηγό και θα σας φέρει αυτά που χρειάζεστε. Τι χρειάζεστε? Καρέκλες, μηχανήματα, καρδιογραφήματα, φάρμακα, πενικυλίνες, γάζες, ενόπνευμα, το ό,τι χρειάζεστε, σας τα φέρω δωρεάν. Όχι, λέει, αυτά δεν τα κάνουμε, λέει, εμείς αυτά. Θέλουμε ρευστό χρήμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μας ενοχλείτε. Αυτό ήταν από τους γιατρούς όλου του κόσμου. Όταν κάποια μέσα από το γραφείο ένα έγκυρο άτομο από τους γιατρούς όλου του κόσμου στην Ελλάδα, εγώ δημόσια τους αποκαλώ απατεώνες. Και ας διαφημίσουν στα ελληνικά κανάλια ό,τι δίνουν. Η χαρά του παιδιού, και αυτοί δεν κάνουν τη σωστά τη δουλειά τους. Μαζεύουν $10,000,000 για τη χαρά του παιδιού και πάνε σε κάποιες ιδιωτικές τράπεζες ή στα φέρουν στον Μπαχάμας. Και επειδή εμείς δεν τα τρώμε αυτά τα πράγματα, γι' αυτό συνιστώ σε κανένα να μην δίνετε λεφτά σε αυτούς, να μην δίνετε λεφτά σε αυτούς οι αιτωνίχηδες. Και αυτοί που βγήκαν τώρα τελευταία στο διαδίκτυο και ανοίγουν λογαριασμούς και λέτε, στείλετε εδώ πέρα ένα δολάριο, προσέξτε, στείλετε ένα δολάριο για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Ερευνήστε να μάθετε ακριβώς ποιοι είναι οι σωστοί άνθρωποι.
ποιοι είναι οι σωστοί άνθρωποι που θα δώσουν τα χρήματά σας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Anyway, άλλη να το συζητήσουμε αυτό. Για λέγε Γιώργο τώρα. Λοιπόν, στο θέμα του γιατρών χωρίς σύνορα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να στείλουμε φάρμακα από εδώ εκεί. Ο ΕΟΦ λέγεται εκεί, Αθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, είναι όπως το United States Food and Drug Administration, που πρέπει να τα εγκρίνει. Και αυτό είναι πιο πολύ ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκές, πώς λέγονται, εν πάση περιπτώσει, συνθήκες και τα λοιπά. Αλλά μπορούμε να στείλουμε όμως, όπως είπες, γάζες, καρέκλες και ακόμα και μηχανήματα. Δεν τα θέλανε αυτά. Τα μηχανήματα από την Electric και όλα αυτά τα... Σας είπα να σας στείλουμε ό,τι χρειάζεται, δεν τα θέλανε αυτά. Όχι, λέει, θέλουμε... Λάθος έκανε όταν είπε θέλουμε ρευστό. Κοίταξε, εμένα μου έδωσε καθαρό σήμα ότι είναι απατεώνες. Μου λέει, κύριε, και με έβρισε κιόλας. Με έβρισε κιόλας. Θέλουμε ρευστό χρήμα, λέει. Άκου ρευστό χρήμα. Εντάξει, να πάνε να βρει αλλού λεφτά. Ναι, κορόιδα υπάρχουν, τέλος πάντων. Μπράβο σε αυτούς. Τώρα με τη σημερινή κατάσταση. Ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε. Ο Αντώνης Σαμαράς παραιτήθηκε. Πολλά κόμματα θα βγουν εκτός. Θα σβήσουνε. Και φοβάμαι ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εάν πρόκειται να γίνουν εκλογές σήμερα, θα πάει και αυτό σαν το Πασόκ 0,001. Λυπηρό. Κάτω από 30%. Κάτω από 3%. Η Χρυσή Αυγή ανέβηκε πολύ επάνω. Το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε και πήγε. Τα είδαμε. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί γίνανε, αγαπητοί φίλοι? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φέρανε τους αριστερούς στην κυβέρνηση επάνω? Οι ίδιοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Διότι και οι ίδιοι, και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς, κοροϊδεύαν ανοιχτά τον ελληνικό λαό. Κοροδέψανε ανοιχτά τον ελληνικό λαό. Όταν ο ένας έλεγε από το ΠΑΣΟΚ λεφτά υπάρχουν να φάνε και κότες, και την άλλη εβδομάδα τους έχωσε και υπόλοιπε στο αγγλικό δίκαιο, τους πέρασε δηλαδή τη θηλιά στο λαιμό του Έλληνα ο Γιώργος Παπανδρέου. Και τον ρίξε τον Παπανδρέου και ανέβηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Τι του κάνανε, τι έκανε στον ελληνικό λαό? Θα διαπραγματευτούμε αυτά που υπόλοιπε ο Γιώργος Παπανδρέου για το μνημόνιο, θα το κόψουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Από ό,τι έλεγε, έκανε τα αντίθετα. Άραγε και αυτός ήταν το ίδιο πράγμα που ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου. Έρχεται ο Τσίπρας, και ο οποίος είπε προεκλογικά. Και αυτά τα οποία είπε, δεν τον ενδιαφέρει αν είχε λεφτά ή δεν είχε λεφτά. Πρώτο και κύριο, ο Αντώνης Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ. Ένα operation και μια εταιρεία ραδιοφώνων και τηλεοράσεων κρατικές στην Ελλάδα και την έκλεισε. Την πήγε black. Ήρθε ο Τσίπρας και είπε θα ανοίξω την ΕΡΤ. Μέσα σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες την άνοιξε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ακριβώς. Την άνοιξε. Είναι στον αέρα, θα βλέπει την ΕΡΤ. Καλά που δεν έκλεισε ποτέ, το όνομα άλλαξε. Αλλά την άνοιξε την ΕΡΤ. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς έπαιρνε διαταγές από τους Γερμανούς ή από τους τραπεζίτες και του λένε πλούρισε ό,τι έχεις και δεν έχεις, γιατί τα λέγανε αυτά για να τα πάρουν οι Γερμανοί. Εδώ υπάρχει κάποια λεγόμενα ότι η Γερμανία ήθελε να αγοράσει την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, το κρατικά κανάλια, οι γερμανικές εταιρείες, όπως υπάρχουν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα, όπως τα τηλέφωνα, τα διόδια και λιμάνια και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε ακόμα, δεν έχουν βγει στη φορά ακόμα. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιστάθηκε στα λεγόμενα της Γερμανίας. Δεν υπακούει στους γερμανικούς νόμους. Με λίγα λόγια, αυτά που έχει υπογράψει ο Γιώργος Παπανδρέου. Η Ελλάδα διοικείται σήμερα από τους Γερμανούς. Είσαστε υποκατοχή. Δεν έχετε κυβέρνηση. Η κυβέρνησή σας είναι υπερατική. Δεν έχει σημασία. Εάν εσείς ψηφίζετε 99% 100% ένα κόμμα. Και ο Σαμαράς πειρατής ήταν για τους Ευρωπαίους. Και ο Γιώργος Παπανδρέου μόλις βγήκε την άλλη εβδομάδα ήταν πειρατής. Άμα βλέπετε η Γερμανία και έρχεται σαν ένα κράτος και σου κλείνει την τράπεζα, αυτό τι εννοεί? Ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ακριβώς, Άγγελε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή να σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες έχουν πάνω. Ναι. Να φανταστείτε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση χρωστάει 1 εκατομμύριο φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι χρωστάει η Ελλάδα στην Κίνα.
Για σκεφτείτε, σκεφτήκατε ποτέ να έρθουν οι Κινέζοι εδώ και να μας κλείσουν τα ATM μεσίνης, τις τράπεζες, τι θα γινόταν στην Αμερική? Άντε, πες μου Γιώργο, αν γινόταν αυτό στις ΗΠΑ από την Κίνα, τι θα γινόταν? Επανάσταση. Πόλεμος. Θα την είχαν διαλύσει την Κίνα τώρα. Αλλά βρήκανε την Ελλαδίτσα. Και μπήκανε και κλείσανε μηχανάκια και βάλανε τα γεροντάκια να παίρνουν σύνταξη 60 ευρώ την ημέρα. Την ημέρα, δεν μου λες τώρα πόσο έπρεπε να πάρουν. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό, Άγγελε. 60 ευρώ την ημέρα ήταν το μήνα. Ναι, κοίτα, ένα πράγμα να ξέρουμε, Άγγελε. Γιατί 60 ευρώ την ημέρα είναι πολλά. Πού, δεν πάει χαρακτηριστικά. Όταν ένα γεροντάκι έχει σύνταξη 500 ευρώ το μήνα, ναι. 60 ευρώ την ημέρα είναι πολλά. Είναι πολλά, γι' αυτό πώς έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή παίρνει κάθε μέρα 60 ευρώ. Όλοι, για όλους, ακόμα και οι τουρίστες, 60 ευρώ την ημέρα. Όχι. Δηλαδή εδώ δεν πάνε να ξεφτυλίσουν μόνο έναν λαό, πάνε να σβήσουν την Ελλάδα γιατί θέλουν να σβήσουν και τον τουρισμό της. Ακριβώς. Ακόμα όμως... και ο τουρίστας, άσχη που πρέπει να περιμένει τώρα στη σειρά πάνω από μία ώρα για να βγάλει χρήμα. Πήγε ο Κώστας. Να βγάλει και μετά έγινε 50 γιατί τελείωσαν τα 20 άρικα. Ναι, Γιώργο, εμένα με πήρε ο Κώστας. Τα 20 άρικα. Ο Κώστας που είναι από το Τορόντο του Καναδά και έβγαινε στην Εύθερη Γνώμη, αν θυμάσαι, με πήρε τηλέφωνο την Κυριακή στο κινητό και μου λέει: Άγγελε, του λέω πώς πας, του λέω: Μπορεί να πάρεις λεφτά. Και μου λέει: Εγώ μου λέει, Άγγελε, όλοι περιμένουν στη σειρά να πάρουν λεφτά 60 ευρώ. Εγώ όταν πήγα πήρα παραπάνω από 60 ευρώ. Παίρνει 500 δολάρια, 1000 δολάρια, no problem. Τότε αν είναι ο λογαριασμός ξένος, μήπως υπάρχει... Γιατί χρησιμοποιεί... Ναι, αλλά αυτό δεν είναι καλό όμως. Αυτό... Γιατί τελειώνει μετά το ρευστό και δεν έχουν να πάρουν οι Έλληνες τα δικά τους 60 ευρώ. Και αυτό πάλι δεν είναι καλό. Κοίταξε, αυτός τα παίρνει διότι ήταν Αμερικανός, ήταν Καναδός. Ναι, αλλά τελειώνει το ρευστό όμως μετά. Θα το εξηγήσουμε αυτό σε λίγο. Ναι, για να συνεχίσουμε. Και τα 20 άρικα ήδη τελείωσαν. Τα 20 άρικα τελείωσαν. Και μετά πήγε σε 50 άρικο το limit από 60. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν 20 άρικα. Α, ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να πω ότι συζητείται εδώ στην Αμερική ότι ο Τσίπρας, ότι λέγεται πίσω από τα παρασκήνια ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, εφόσον έχει κλείσει τις τράπεζες, θα αποσύρει και θα τραβήξει όλα τα χρήματα όλων των Ελληνών από τις καταθέσεις τους. Δηλαδή, όχι, δεν ισχύει αυτό, το συζητήσουμε και αυτό. Για άρχισες Γιώργο να το... Θα το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, για λοιπόν θέλω να πάμε πίσω, Άγγελε, αν γίνεται στην Πέμπτη, στην εκπομπή που είχες κάνει με τον Παναγιώτη Τουλάτου. Ναι. Όπου έκανα μια τηλεφωνική παρέμβαση και έδωσα την δική μου προσωπική εκτίμηση. Ότι φοβήθηκα πολύ ότι το ναι θα πιάσει 60%. Και όντως έτσι ένιωθα. Δηλαδή, είχαν κλείσει τις τράπεζες, έγινε ο εκφοβισμός του λαού και ο λαός θα υποχωρήσει. Δεν έγινε αυτό. Ο λαός με 62-38 είπε όχι. Κάθε νομός, δεν υπάρχει νομός που είπε ναι. Εκτός από κάποια βόρεια προάστια τύπου Εκάλης, που τον έχτυπησε 75-78%, ο λαός είπε ένα ξεκάθαρο όχι. Όχι. Είμαι υπερήφανος, Άγγελε, που είμαι Έλληνας. Είμαι υπερήφανος, Άγγελε, που ο λαός είπε όχι στον εκφοβισμό των Ευρωπαίων, των Γερμαναράδων πιο πολύ. Είμαι υπερήφανος που ο λαός ο δικός μου, τα αδέρφια μου, είπαν όχι στον εκβιασμό των Γερμαναράδων, στο bullying των Γερμαναράδων. Η Γερμανία, Άγγελε, εδώ και σχεδόν 10 μέρες παρέδωσαν στον Πρωθυπουργό μας ένα τελεσίγραφο, όπως έκανε ο Γκράιτσι στο Μεταξά, τα ξημερώματα της 28ης. Ήθε το λεσίγραφο ήτανε. Το ένα ήταν πολεμικό, το άλλο ήταν οικονομικό. Τη λέει και Παύλα. Μάλιστα. Και εκεί ο λαός είπε όχι, γιατί οι περισσότεροι το ερμηνεύουν όχι όχι του Μεταξά, αλλά όχι του λαού. Και το είδαμε τι έγινε. Γιατί ο λαός πολέμησε και ο λαός νίκησε στα βουνά της Αλβανίας. Και εδώ ο λαός είπε όχι, αλλά τι έγινε αμέσως μετά την άρνηση του τελεσίγραφου? Άρχισε η πολιορκία. Η πολιορκία της ελληνικής οικονομίας. Οι τράπεζες, Άγγελε, έπρεπε να κλείσουν. Και τον λόγο την εξηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σταμάτησε ο μηχανισμός έκτακτης ρευστότητος να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες για να μπορέσει να συμπληρώσει τα χρήματα που φεύγουν λόγω bank run, που βγαίνουν από την Ελλάδα. Και χρειαζόμαστε αυτόν τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητος. Αυτό σταμάτησε.
Και όταν σταματάει αυτό, δεν έχεις άλλη επιλογή παρά να κλείσεις τις τράπεζες ή να περιορίσεις το κεφάλαιο, ας το πούμε, και γίνεται ο λεγόμενος έλεγχος κεφαλαίων. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αλλά αυτό είναι μια οικονομική πολιορκία. Όπως ο εχθρός, Άγγελε, όπως ο εχθρός, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου γίνεται αυτό, Άγγελε. Πολιορκεί την πόλη για να μην μπορέσει η πόλη να αναεφοδιαστεί με καύσιμα, με τρόφιμα, με πολεμοφόδια. Αυτό, Άγγελε, αποτελεί κάζος μπέλι. Και οι Γερμανοί είναι φημισμένοι το να αρχινάν πολέμους. Απλώς δεν ξέρουν πώς να νικούν αυτούς τους πολέμους. Να, αυτό το καλό. Τους αρχινάνε, αλλά δεν τους νικάνε. Πάντα είναι ηττημένοι. Και όπως και στον πρώτο πόλεμο και στον δεύτερο πόλεμο και τώρα, ο Γερμανός, ο Αλεμανός κήρυξε πόλεμο εναντίον την Ελλάδα. Και ο Αλεμανός, με πρωτάρχη το καλικάνζερο με την αναπηρική καρέκλα, θα βγει ηττημένος. Και την άλλη να την Άγγελα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιος κάνει κουμάντο στη Γερμανία, ή αυτός ή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν παραδέχονται τη βούληση του ελληνικού λαού. Δεν αναγνωρίζουν αυτοί οι δύο γερμαναράδες, δεν αναγνωρίζουν το δημοψήφισμα. Το είπαν ανοιχτά. Δεν τον τα γνωρίζουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτά θέλω να συζητήσουμε σήμερα, Άγγελε. Και θέλω να αρχίσω πρώτα απ' όλα με το άρθρο του μεγάλου Αμερικανού εβραϊκής καταγωγής οικονομολόγου Πολ Κρούγκμεν, ο οποίος υποστηρίζει την Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό. Και όπως ο άλλος ο Αμερικανός εβραϊκής καταγωγής οικονομολόγος Τζόσεφ Στίγκλιτς, το ίδιο και αυτός υποστηρίζει την Ελλάδα. Και αυτούς τους δύο στέλνω παραδείγματα στον προφέσορα, αλλά τους έχει γραμμένους γιατί δεν συμφωνούν μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο του Πολ Κρούγκμεν την Κυριακή αμέσως μετά το δημοψήφισμα, στη στήλη του, έχει δική του στήλη ο τύπος αυτός, ναι, στην New York Times. Μόλις διαπιστώσαμε την Ελλάδα να κρατάει μία στάση απέναντι σε μία πραγματικά άθλια εκστρατεία εκβιασμού και εκφοβισμού. Εκφοβισμού, το bullying δηλαδή. Μία προσπάθεια να τρομάξει τον ελληνικό λαό, όχι μόνο να δεχτεί τις απαιτήσεις των πιστωτών, αλλά και στο να ρίξει την ίδια τους την κυβέρνηση. Ήτανε μία μεγάλη ντροπή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία και θα είχε θέση ένα πραγματικά άσχημο προηγούμενο εάν είχε πετύχει. Αυτά τα λέει ο μεγάλος οικονομολόγος Πολ Κρούγκμεν, ο νομπελίστας, στην στήλη του στο New York Times λίγες ώρες μετά που βγήκαν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, και αυτό θέλω να συζητήσουμε, Άγγελε, και επίσης θέλω να αναφέρω τη σημερινή στήλη, άρθρο ας το πω, του George Friedman του Think Tank Stratfor, που αναλύει τις τρεις επιλογές της Ελλάδος σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη. Αλλά πριν πάμε εκεί, ένα-δύο σύντομα. Κυρίες και κύριοι, μπήκαμε σε μία ευρωπαϊκή κοινότητα. Οικονομική κοινότητα ήταν. Εψιλον όμικρον κάπα, ΕΟΚ. Λοιπόν, υπήρχε μία διακίνηση εμπορευμάτων άνευ τελωνίου. Τόσο απλό ήταν, όπως ναι, το ναι, 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 εδώ στην Αμερική. Mm-hmm. Ούτε καν συζητούσαν για κοινά νομίσματα κτλ. Άρχισε πρώτα μια συνεργασία κάποιων κρατών Ιταλίας, Γερμανίας κτλ. Σχετικά με το κάρβουνο και αναπτύχθηκε μετά σε μια ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Όταν, Άγγελε, έχεις μια ευρωπαϊκή μια οικονομική κοινότητα τέτοιου τύπου, όπου η διακίνηση των εμπορευμάτων
είναι δίχως τελωνία, αυτόν βοηθάει αυτόν που εξάγει. Σωστά. Πιο πολύ από αυτόν που εισάγει. Αυτός που εξάγει μπορεί να πουλήσει τώρα πιο πολλά εμπορεύματα, γιατί θα είναι τώρα πιο φθηνά στην χώρα του προορισμού, εκεί που θα πουληθούν. Αλλά δεν γνωρίζαμε ότι αυτοί οι Γερμαναράδες με τους Έλληνες δοσύλλογους τους τύπου Ανδρέα Παπανδρέου και τύπου Κωνσταντίνου Σιμίτη θα σβήναν οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα είχε η Ελλάδα, η οποία επίσης είχε κάποιες εξαγωγές. Έτσι φτάσαμε σε μια κοινότητα όπου υπάρχουν κάποια κράτη που μόνο εξάγουν και υπάρχουν άλλα κράτη που μόνο εισάγουν. Εάν είμαι εγώ σε ένα από τα κράτη που μόνο εισάγει, να βράσω εγώ τέτοια ευρωπαϊκή κοινότητα, τέτοια οικονομική κοινότητα. Έπρεπε να φεύγανε κατευθείαν. Έπρεπε να φεύγανε κατευθείαν. Αποβιομηχανοποίησαν τη χώρα μας. Σωστά. Ακόμα και κάρβουνο. Διάβασα ένα άρθρο από το. Θυμάμαι για εφημερίδα στην Αμερική. Και είχε. Έφεραν και το όνομα του Παπαδόπουλου τώρα στην Αμερική. Για να ξέρουν οι φιλακρατές. Το Αζαζίρα ανακοίνωσε μερικά βίντεο, στα βάλα στο Facebook να τα δουν οι φίλοι ακροατές και να τα δείτε αυτά τα βίντεο, ποια είναι η πραγματική κρίση της Ελλάδος. Και αυτά που σας είπα, αυτά ακριβώς είναι. Δηλαδή κουβεντιάζουμε για μια ολοκληρωματική καταστροφή της Ελλάδος και όλων των Ελλήνων. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν πιστεύουν σε Θεό και σε Ιερά και Όσια. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που σου ενδιαφέρει, για χίλια χρόνια η Ελλάδα να είναι υποκατοχή των Γερμανών και καταχρεωμένη. Αυτό δηλαδή λέγεται, Άγγελε, απικία χρέους. Η απικία χρέους. Αποκτήσαμε την Ελλάδα. Δημιούργησαν μια απικία χρέους, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αυτό κάνει και στην Ιταλία, όπως Ισπανία, Πορτογαλία. Αυτό είναι δικό τους. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για την Ελλάδα. Με λίγα λόγια δηλαδή, η ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά συμπεράσματα. Όπως ήταν ο Γρίβας στην Κύπρο, ένας επαναστάτης, ο οποίος ήθελε να ξεφύγει από τους Άγγλους, υπό την κατοχή των Άγγλων. Το θυμάσαι αυτό, Γιώργο. Άλλο τόσο, στην Ελλάδα βρέθηκε ένας Τσίπρας, ο οποίος λέει το εξής: θέλω να ελευθερώσω την Ελλάδα από αυτή την οικονομική κατοχή των Γερμανών. Διότι αυτός ήταν μέσα στη Βουλή, βλέπανε, ακούγανε και γινόταν χαμός. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι ο Τσίπρας έκανε το δημοψήφισμα. Πήρε ένα μαχαίρι με το δημοψήφισμα το λεγόμενο και χτύπησε στην καρδιά της Γερμανίας. Αυτό οι τραπεζίτες δεν το θέλανε. Διότι είναι η αρχή να πέσει το γύρο. Ακόμα δεν τελειώσαμε. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η λεγόμενη οικονομική κρίση στην Ευρώπη και όταν η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί, καλά είπαν και οι Αμερικανοί και πολλοί Ευρωπαίοι και από τη Βραζιλία κάτω θα μιλάνε ότι ο Έλληνας είναι σκληρό καρύδι. Τέτοια αναισθησία που είχαν, λέει, για το μέλλον τους, πήγαν, λέει, πρωί-πρωί, λες και ήταν Πάσχα και θα σηκόταν σκέξιό το πρωί, λέει, που δεν ασηκώνεται το 9-7 ώρα το πρωί, γιατί πάει για ύπνο στις 4 το πρωί. Ασηκωθήκανε πρωί-πρωί, λέει, ψηφίσανε, κατευθείαν πήγανε για μπάνιο στη θάλασσα. Άκου, για μπάνιο και καλά κάνανε. Και το βράδυ πήγανε στα μπουζούια και τα σπάγανε. Και έριξε το Αζαζίρα κάποια βίντεο κλιπς και λέει και δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε. Ψηφίσανε το όχι, έχουν τον αρχηγό τους, άσο τα βγάλει πέρα. Και δεν φοβούνται τίποτα. Μαζού φασού. Και στους Γερμανούς και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Λοιπόν. Και είπε κάποιος Άγγλος ότι το μόνο κράτος το οποίο θα σπάσει το γύρο και θα διαλύσει την ευρωπαϊκή αυτή ψευτοενότητα θα είναι η Ελλάδα. Και αυτό γίνεται σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας, συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, αμέσως μετά το δημοψήφισμα, την επόμενη μέρα, οι Ευρωπαίοι, με ύψιλον αυτή τη φορά, απέτησαν την παρέτηση Βαρουφάκη. Θα συζητήσουμε μαζί σας κάποιο νέο πακέτο, αλλά όχι με αυτόν. Όχι με αυτόν. Αυτή είναι η ηττημένη. Και αυτός είναι ο πρωταθλητής. Είναι σαν πυγμάχη
που ένας πυγμάχος λέει οποιονδήποτε παρά αυτόν. Αυτός είναι ο πρωταθλητής. Και τι είπε ο Βαρουφάκης? Προτιμώ να κόψω το χέρι μου παρά να είτε απογράψω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μένει στον κλειστό κύκλο του Πρωθυπουργού και αυτός κάνει κουμάντο για την οικονομία, να είσαι σίγουρη. Τώρα, με λίγα λόγια, τι θα μας, δούμε. Με λίγα λόγια για εμάς τους Έλληνες, ο Βαρουφάκης δεν έχει ήδη παραιτηθεί. Είναι εκεί. Για τους Ευρωπαίους είναι παραιτημένος. Big deal. Και έγραψε στο Twitter, είναι τιμή μου να με μισούν. Και μπράβο του. Έτσι είπε. Δηλαδή κάτι τέτοια δηλαδή αισθάνεσαι υπερήφανος. Και τις επόμενες μέρες, Άγγελε, θα έχουν μια πολύ καλή ιδέα τι ακριβώς γίνεται. Η πολιορκία συνεχίζεται. Η Ελλάδα ζητάει 7 δις άμεσα. Οι Ευρωπαίοι κάνουν την πάπια. Δεν τα δίνουν. Χρειαζόμαστε άμεσα χρήματα για να μπορέσουμε να ρευστοποιήσουμε την ελληνική οικονομία. Είναι χρήματα που θα πάνε στον λαό μέσω των τραπεζών. Την πάπια οι Ευρωπαίοι. Τώρα μας λένε μέχρι την Κυριακή πρέπει να έχουμε τελειώσει. Μία ακόμη γύρω γκρουπ, δύο ακόμη γύρω γκρουπ, μία σύνοδος κορυφής. Θα δούμε και παρακολουθούμε και εμείς τι θα υπογράψει η κυβέρνηση εάν υποχωρήσει η κυβέρνηση. Αλλά σήμερα, Άγγελε, επειδή η πολιορκία είναι αιτία πολέμου κάζος μπέλι, η δική μου προσωπική άποψη είναι έξοδος από την Ευρωζώνη. Και το όχι του ελληνικού λαού με ένα συντριψητικό 62% σημαίνει ότι όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, γράφει ο Φρίντμεν, σε περίπτωση στη Στράτφορ σήμερα, σε περίπτωση εξόδου, πού θα βρει η Ελλάδα χρήματα? Και τώρα πρέπει να εξηγήσουμε κάτι και το είπαμε πριν μερικές εβδομάδες, τι χρειάζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται κάποια χρήματα για να έχει το ρευστό της, εντάξει, για να καλύψει κάποια bank run, γιατί θα υπάρχει, θα υπάρχει έξοδος χρημάτων κεφαλαίων, αλλά μπορούμε να τα περιορίσουμε αυτά. Αλλά πού μπορεί να βρει η Ελλάδα λεφτά? Πρώτα, γράφει ο Φρίντμαν, από Ρωσία. Και μπορεί να υπάρχει, λέει, πλάτες της Ρωσίας, αυτή την υπόθεση τώρα με την Ελλάδα. Ο Πούτιν πήρε σήμερα τηλέφωνο τον ο Πούτιν σήμερα ζήτησε να μιλήσει τον Τσίπρα. Όπως και ο Ομπάμα. Μίλησε και με τον Ομπάμα ο Τσίπρα. Ναι, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, και υπάρχει πιθανότητα, λέει ο Φρίντμαν, ήδη να τα έχουν συζητήσει με τους Ρώσους και γι' αυτό οι Έλληνες να κρατάνε μια τέτοια στάση. Γιατί έχουν και πισίνη, έχουν καβάτζα. Δεύτερη εκδοχή, λέει ο Φρίντμαν, είναι η Κίνα ή κάποιοι υπόλοιποι από τους BRICS. Και αυτό είναι πιθανόν, λέει, γιατί και η Κίνα έχει κάποια συμφέροντα. Τρίτο είναι, λέει, αμερικανικά κεφάλαια. Εάν ο Λευκός Οίκος δώσει το OK, μπορεί να επενδυθούν αμερικανικά κεφάλαια. Και τώρα στα εξετάσουμε αυτά, Άγγελε. Πώς μπορεί η Ελλάδα, σε περίπτωση εξόδου, να βρει χρήματα? Πρώτα απ' όλα, πάμε πίσω στο 7 που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση. Μπορεί να το δώσουν αυτό το 7, το 7 οι Ευρωπαίοι, αλλά για χρήμα ενός-δύο μηνών. Όπως είχαμε αναφέρει στην εκπομπή αυτή, Άγγελε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κάτοχος ελληνικών ομολόγων της τάξης των 27 δις ονομαστικής αξίας, τα οποία αγόρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα τελευταία 3-4 χρόνια στη δευτερογενή αγορά για περίπου 50-60% έκπτωση. Αλλά τώρα ζητάει face value. Μέσα στον Ιούλιο λήγουν γύρω στα 3,5 από αυτά τα σχεδόν 7 και μέσα στον Αύγουστο άλλα 3, 6,7 σύνολο. Μάλιστα. Για αυτούς μήνες. Δηλαδή τα λεφτά που θα μας δώσουν θα πάνε να πληρώσουν αυτά τα ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά, κυρίες και κύριοι, υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο. Άμα δεν τα πληρώσουμε, ο Ευρωπαίος με έψιλον μπαλί πρέπει να εμφανιστεί σε ελληνικό δικαστήριο να διεκδικήσει τα χρήματά του. Τόσο απλό είναι. Δεν υπάγονται στο εγγλέσικο δίκαιο, αγγλικό δίκαιο, που είναι τα άλλα τα χρήματα που χρωστάμε
στο EFSF πιο πολύ και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Όχι στους Ευρωπαίους. Στους Ευρωπαίους χρωστάμε, όπως είπαμε, 53 δις από την πρώτη δανειακή σύμβαση. Τι μπορούμε να κάνουμε, Άγγελοι? Και αυτή τουλάχιστον είναι η πρότασή μας. Μπορεί άμεσα να δημιουργηθεί ένα special purpose vehicle, ένα λεγόμενο debt instrument, και χρησιμοποιώ πάντα όρους αγγλικούς τώρα για αυτά, γιατί αυτή είναι η παγκόσμια ορολογία σε τέτοια θέματα. Δημιουργείς έναν τίτλο, ένα είδος ομολόγο της τάξης του 20-25 δις και ως εγγύηση βάζεις κάποια ακίνητα που ανήκουν στο δημόσιο. Ναι. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι κάποια φιλέτα σε νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα βεβαίως. Mm-hmm. Και αξίας δηλαδή, με μια εκτίμηση δηλαδή διεθνών εμπειρογνώμων, βάζει μια αξία 25 δις. Δημιουργείται ένας τίτλος, ένα debt instrument, όπου επενδυτές, κυρίως από Αμερική, προτιμούμε, να δανείσουν την Ελλάδα 20 με 25 δις σταδιακά, όχι αμέσως. Η Ελλάδα τι κάνει? Η Ελλάδα, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρώνουμε τα ομόλογα αυτά, κύριε Τράκη, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν πληρώνουμε το Διεθνές Ταμείο, κυρία Λαγκάρτ, γιατί το χρέος είναι απεχθές, να είμαστε δανείζατε, τόσο απλό είναι, Άγγελε. Και δεν πληρώνουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που μας δάνεισε τα άλλα 150. Δεν τα πληρώνουμε και πάμε δικαστήριο. Και έχουμε διεθνές προηγούμενα να υποστηρίξουν τις ελληνικές θέσεις στα διεθνές δικαστήρια. Και βεβαίως, αυτοί που μας δάνεισαν τα χρήματα πρέπει να εξηγήσουν 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Από τότε που ο ΓΑΠ μας έβαλε σε αυτά τα χάλια, σε αυτά τα ζόρια, η Ελλάδα χρωστούσε κάποια χρήματα μέσω των ελληνικών ομολόγων. Και τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Άγγελε, έχεις πιστωτικές κάρτες. Εντάξει. Έχεις πιστωτικές κάρτες και χρωστάς 500 χιλιάρικα. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Αποφασίζεις να κάνεις το λεγόμενο που λένε εδώ στην Αμερική debt consolidation. Τα 500 χιλιάρικα... 12% στις κάρτες. Και τα 500 χιλιάρικα όμως που χρωστάω στην κάρτα είναι μαζί με τους στόκους. Με τους προηγούμενους στόκους όλα, ναι. Όλα μαζί. Ναι, ναι. Αλλά το καθαρό είναι ποσό... Είναι unsecured debt. Yeah, αλλά το καθαρό ποσό το οποίο χρώσταγα σε αυτή την credit card μπορεί και 100. Μπορεί και 100 χιλιάδες. Ακριβώς. Αλλά έχει πάει 500 με τους στόχους. Για να πληρώσεις δόσεις, δανείεσαι για να πληρώσεις δόσεις, έχεις φτάσει στο limit σου, credit limit, yes. Credit line, 500 χιλιάδες. Έφτασε στο αμήν. Yeah. Πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα η κάρτα σου δεν δουλεύει. Δεν έχεις λεφτά πλέον. Ακριβώς. Αποφάσισε να κάνεις το λεγόμενο debt consolidation, να βάζεις εγγύηση το σπίτι σου, να πάρεις ένα credit line ή ένα mortgage όπως θέλεις πες, ένα refinance, για να πληρώσεις τις κάρτες. Και το κάνεις. Πρώτον, το κάνεις εσύ. Μπορεί να βγει ο αδερφός ο Σωτήρης την άλλη μέρα, ή ο γείτονάς σου, ή ο Σουηδός, ή ο πρόδρομος, την άλλη μέρα και να πει ο Αγγελάτος έφαγε, χθες πήρε 500 χιλιάρικα και τα φάγε. Ήδη τα φάγε. Το τεμπελαρά. Τα έφαγες, Άγγελε, τα λεφτά εκείνα εσύ? Όχι. Ή τα πήρες από έναν, τα δώσεις στο άλλο? Έτσι ακριβώς. Αυτό έγινε. Τα πήραμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να πληρώσουμε τα ομόλογα για να διασωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες που τα κρατούσαν. Mm-hmm. Κομπίνα. Στα φάγανε αυτά. Όπως λέει ο πολύ καλός μας φίλος, γνωμολόγος Joseph Stiglitz, εάν το 10% από αυτά τα χρήματα πήγε στους Έλληνες, ζήτημα είναι. Τα υπόλοιπα πήγανε στις ευρωπαϊκές τράπεζες που κρατούσαν ελληνικό χρέος για να μην γίνει μια επανάληψη
τύπου Λίμεν. Λοιπόν, ένα το κρατούμε εδώ, Άγγελε. Όταν εσύ δεν πληρώνεις, λες δεν μπορώ να δυνατώ να πληρώσω, έχω κάποιες δυσκολίες, αρχίζουν και σε αποκαλούν τεμπέλη, κλέφτη κτλ. Απατεώνα και ούτω καθεξής. Σε δυσφημίζουν. Και αυτό κάνουν οι Γερμανοί. Κόλπο γερμανικό είναι, κυρίες και κύριοι. Εμείς τεμπέληδες δεν είμαστε. Είναι κόλπο γερμανικών με κάποια παπαγαλάκια δικά μας. Μερικοί τηλεφωνάνε εδώ πέρα κιόλας. Και μας τα λένε οι ίδιοι. Λοιπόν, εμείς τεμπέληδες δεν είμαστε. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Τα λεφτά που χρωστάμε στους Ευρωπαίους δεν τα πληρώνουμε. Χρήμα μπορούμε να βρούμε γιατί είμαστε πλούσιος λαός. Και όπως γράφει στο chat εδώ πέρα ο φίλος ο Λάμπρος για σχετικά με τα πετρέλαια, τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τα πετρέλαια, ναι, μπορούμε όντως να εκμεταλλευτούμε τον εθνικό μας πλούτο. Μπορούμε να υλοποιήσουμε ακόμα και κάποια κοιτάσματα. Όχι όλα βεβαίως, κάποια κοιτάσματα. Δεν σημαίνει αυτό ή τα πουλάμε. Τα χρησιμοποιούμε ως εγγύηση για να δανειστούμε, για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες μέχρι να περάσει η μπόρα. Μπορεί βεβαίως να έρθει και το δολάριο στην Ελλάδα ως δεύτερο νόμισμα, όχι και κύριο νόμισμα, δεν χρειάζεται, ως δεύτερο νόμισμα, αρκεί να έρθουν αυτά τα που, όπως λέει ο Φρίντμαν, τα αμερικάνικα κεφάλαια να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα όμως, και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, Άγγελε, χρειάζεται κάποιες μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται κάποιες μεταρρυθμίσεις για να σταματήσει η σπατάλη. Εάν έχουμε κάποια τμήματα του δημοσίου οι οποίοι σπαταλούν χρήμα της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων, εκείνη η σπατάλη πρέπει να σταματήσει, παρά να κόψουμε χρήμα από τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλομισθωτούς για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τη σπατάλη. Ότι πρέπει, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, χρειάζονται. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά όχι με τον τρόπο που θέλουν να εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι. Αυτός ο τρόπος απέτυχε, έχει αποδειχθεί ακόμα και από το Διεθνές Ταμείο ότι απέτυχε. Οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι όλοι σύσσωμα εκφράζουν την άποψη ότι απέτυχε και η Ελλάδα σταμάτησε να είναι πειραματόζω. Τελεία και παύλα. Ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός να μην σηκώσει μίγα στο σπαθί του αυτήν την εβδομάδα, να κρατήσει τις θέσεις του, κόκκινες γραμμές ας πούμε σταθερές, αλλιώς θα υποστηρίξουμε λαφαζάνι. Τόσο απλό είναι, Άγγελε. Εμείς είμαστε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν είναι για μας. Η Ευρωζώνη, με τον τρόπο που θέλουν να την εφαρμόσουν οι Γερμανοί, δεν είναι για μας. Οι Γερμανοί να έχουν τη δική τους Ευρωζώνη, αλλά να είναι σίγουροι. Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει. Έτσι καλύτερα να αλλάξει και τα ονόματά σας. Αυτά, Άγγελε. Μάλιστα, υπόθεση τώρα, Γιώργο, να τα αναλύσουμε περισσότερο και να πούμε στα τηλέφωνα. Πες ότι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή αυτοί οι Γερμανοί και τα λοιπά, οι τράπεζες, λένε στο Βαρουφάκη αυτό που μας έδωσε προηγουμένως, εδώ και μια ώρα περίπου, είναι άχρηστα. Στον τσακαλώτο. Yeah, τα πέταξαν στα σκουπίδια. Ούτε θέμα σε ακούω. Κοίτα, δεν παραδώσαμε σχέδιο σήμερα. Περιμέναν αυτοί σχέδιο, εμείς δεν παραδώσαμε σχέδιο και αυτό αρχινάς και σκέφτεσαι. Κάτι κάνουν οι δικοί μας, κάτι ετοιμάζουν, κάτι μαγειρεύουν. Ωραία. Τι παραδώσαμε? Τις κοινές γραμμές που έχουμε με τα δικά τους σχέδια. Λοιπόν, καλύτερα να τα βρούμε με τα θετικά παρά με τα αρνητικά. Εδώ συμφωνούμε. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Το λεγόμενο 70% του Βαρουφάκη. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Ελάτε να δημιουργήσουμε δηλαδή να βρούμε μια λύση βάσει σε αυτά πάνω. Στα άλλα που διαφωνούμε, να τα βάλουμε στην άκρη, να μην γίνουν εμπόδιο. Αυτό έκαναμε εμείς. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι ο Καλικάντζαρος θέλει να βγούμε από την Ευρωζώνη εάν δεν συμμορφωθούμε βάσει με τα δικά του.
Λοιπόν, πες μου τώρα κάτι. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, έγινε το δημοψήφισμα. Στο stock market πόσο πήγε το γύρο τώρα, το γύρο. 400 δις σε κεφάλαια μειώθηκαν σε σύνολο δηλαδή τα χρηματιστήρια του κόσμου. Δηλαδή πόσο είναι τώρα η διαφορά του δολαρίου με το αμερικάνικο. Όσον αφορά το ευρώ το συνάλλαγμα, θα σε πω αυτή τη στιγμή, Άγγελε. Για το συνάλλαγμα πόσο είναι. Θα σε πω αυτή τη στιγμή. Πάω στο Market Watch. 1.9 το είδα το πρωί. Έπεσε ένα πέντε. Θέλω να δω αν άλλαξε. 2.5 έπεσε. 1.10 είναι. Είχε πέσει στο 1.95 και τώρα είναι 1.99. Μάλιστα. Λοιπόν, 1.99. Το οποίο σημαίνει είχε πέσει 2 με 3 cents. Ναι. Τις προηγούμενες τρεις μέρες πριν το δημοσίευσουμε. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα βρίσκουν με την Ευρώπη και πετάνε την Ελλάδα έξω από το γύρο. Και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κάτω από δολάριο θα πάει το ευρώ. Τότε τι θα γίνει. Δηλαδή οι εκτιμήσεις, οι περισσότερες λένε, αρχικά το ευρώ θα πέσει κάτω από το δολάριο. Το δολάριο θα αξίζει πιο πολύ από το ευρώ. Αρχικά. Ναι. Βραχοπρόθεσμα. Ναι. Εάν η Ευρώπη αρχινάει και δείχνει τάσεις ότι είναι πολύ καλύτερα χωρίς την προβληματική Ελλάδα, σε εισαγωγικά πάντα, τότε θα αρχίσει την ανάκαμψη μετά το ευρώ. Εάν δείχνει τέτοιες τάσεις. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότης να αρχίζουν οι Ισπανοί, ακριβώς, οι Πορτογαλοί, οι Ιταλοί, οι Ιρλανδοί, και να Ιταλοί. Ζητάνε και δικά τους δημοψηφίσματα. Και Ιταλοί. Ναι, και τότε να. Μπορεί να πάμε και στα 80 cents του δολαρίου για ένα ευρώ. Ναι. Σε αυτό βασιζόμασταν εμείς, Άγγελ. Well, μερικοί λένε ότι θα πάει... Για το δολάριο για την Ελλάδα. Δηλαδή ένα αμερικάνικο δολάριο θα παίρνουν 5 ευρώ. Όχι 5 ευρώ, 80 cents δηλαδή. Θα λένε, αξίζει ένα αμερικάνικο, δηλαδή πάει, 1,25, 1,20. Ευρωπαίοι λένε ότι η Ευρώπη πάει διάλυση, δεν πρόκειται να είναι πλέον όπως ήταν και ούτε πρόκειται, γιατί είναι ένα σκάμ, ήταν μια κομπίνα, μια μαφιόζικη εταιρεία η οποία, ας πούμε, τα έχει κάνει τόσα χρόνια και 25 χρόνια εισπράχνει τους Ευρωπαίους και δεν έχουν λεφτά αυτοί, μονάχα αυτοί έχουν τα λεφτά. Είναι αυτοί κάποιοι τύποι που δεν έχουν εκλαγεί από τον ευρωπαϊκό λαό, αντιπροσωπεύουν μια Ευρώπη χωρίς μια πολιτική ένωση, χωρίς μια δημοσιονομική ένωση, χωρίς τίποτα. Κάνουν κουμάντο σε μια νομισματική ένωση η οποία είναι πιο πολύ ένα είδος τέτοιο experiment παρά τίποτα άλλο, και είναι άτομα τα οποία δεν έχουν εκλαγεί από κανέναν λαό, εκτός από κάποιους δικούς τους δηλαδή. Τώρα τι μας ενδιαφέρει αυτός από ένα κράτος σαν το Λουξεμβούργο που είναι λίγο μεγαλύτερο από την Τάμπα. Μάλιστα. Να μας λέει αυτός τι να κάνουμε, ο Γιούνκερ. Ή ένας υπουργός οικονομικών της Ολλανδίας, η οποία Ολλανδία έχει ένα χρέος 500% του ΑΕΠ της. Πολύ μεγάλο χρέος. Και αυτός είναι υπουργός οικονομικών. Μίλαγα το πρωί με ένα Ολλανδό και μου λέει, Άγγελε, δεν έχεις ιδέα τι καταστροφή ήταν για το κράτος μας το γύρο. Πηγαίνεις σαν κινηματογράφο να δεις μια κινηματογραφική ταινία για δύο άτομα και πληρώνεις, λέει, 25 γύρω το άτομο. Και παλιά είχε το πάρκινο κινηματογράφος. Ξέρεις, βάζεις το αυτοκίνητό σου και παρκάρεις. Ήταν δωρεάν. Τώρα μπαίνεις μέσα και έχει ένα μηχανάκι και σου λέει 40 γύρω το πάρκινγκ και 25 το άτομο για να δεις την κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή θέλεις 100 ευρώ για να παράδεις μια ταινία. Το καταλάβεις αυτό. Είναι τόσο ακριβά τα πάντα στην Ολλανδία που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, και ο λαός υποφέρει και θέλουμε να ξεφύγουμε, και όλοι οι Ολλανδοί, μου λέει, είναι υπέρ της Ελλάδος. Και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είναι υπέρ της Ελλάδος. Γι' αυτό και αυτοί βγήκανε με σημαίες ελληνικές και γράφανε πάνω όχι, 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 όλα τα κράτη. Όλα τα κράτη. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα χάρτη, Γιώργο, παράμεινε εκεί, στην τηλεόραση, το οποίο είναι από το RT. Το παρουσίασε στο κανάλι μου την Κυριακή. Τι έγινε την ημέρα που ψηφίσανε όχι όλοι. Το τι έγινε την ημέρα που ψηφίσανε όχι. Ο χάρτης ο δορυφορικός από τη Ρωσία λέει, ένα θα το βρω, νομίζω το έχουν δει και οι ακροατές μας, είναι στο Facebook της Φωνής Ρωσίας που παρουσιάζουν πάρα πολλά εκεί.
Να βρω το χάρτη να ανεφτώ, αν μπορέσω να έχει τόσο πολύ κόσμο εδώ πέρα που είναι δύσκολο να μπούμε και στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να μπω μέσα, δυστυχώς. Την ημέρα που οι Έλληνες ψήφισαν το όχι, στο Twitter εψήφισε όλος ο πλανήτης για το όχι. Στην ιστοσελίδα της Φωνής των Ελλήνων, μία μέρα προτού το όχι, ήτανε, τα γύρω τα είδες, 97% οι τηλεθεατές μας σε όλο τον πλανήτη ψήφισαν όχι. Όχι. Δηλαδή ολόκληρος ο πλανήτης ήταν στο πλευρό της Ελλάδος. Το ολόκληρος ο πλανήτης. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν μπορώ να βρω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στα τηλέφωνα. Έχουμε και τηλέφωνα και περιμένω. Ναι, έλα, γεια σου Κώστα. Άγγελε Γιώργο, καλησπέρα, καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας τώρα από το τρόπο του Καναδά. Θα όλα τρόμαξα να σε πιάσω, Άγγελε, γιατί μου ζητάνε να είσαι membership. Αχ. Ναι. Έλα, ίσως. Βρήκα όμως άλλο τέτοιο. Ωραία, βρήκες άλλο τρόπο να μας πιάσεις τηλέφωνο. Ναι, γιατί μου λέει you have to be membership, το έχεις τα εγγλέζικα. Αχα. Ναι, σε παρακολουθάω, ωραία τα λέει ο Γιώργος, έτσι ακριβώς είναι, είδα και τις ειδήσεις απόψε το βράδυ. Τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, Κώστα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τον κόσμο, για πες μου κάτι. Κοίταξε, Άγγελε, σήμερα πάλι τις εντάξεις τις πήρανε οι αγρότες. Επήραν είναι τι. Είναι ψέματα. Βγήκε και κάτι παπαγαλάκι και είπαν ότι θα κάνει κούρημα πάλι τα λεφτά από 8.000 και πέρα. Ψέματα. Yes. Τον άλλον από το στάτο ψουπίσαν στο ξύλο χτες στην Αθήνα στα Εξάρχεια. Τον Μπογδάνο. Ναι, έφαγε καλά. Αυτός τον είχαν, πήγαινε στο Sky την Κυριακή. Μετά τη συγκρονή τον περιμέναν απ' έξω. Γύρω, τα άκουσες. Ναι, τις άλπαξε χθες το βράδυ. Μα ήταν πολύ μεγάλο κολόπεδο αυτός ο Σκάι. Πολύ μεγάλο κολόπεδο. Δηλαδή ο κουβεντής ήταν πολύ ανθέγγινας. Είχε καβαλήσει το καλάμι. Άμπρος. Yes, αλλά δε, αυτοί δεν πάνε για πολύ. Πάει αυτός. Αυτός τελείωσε. Τον έκανε μαύρο στο ξύλο. Το βλέπω μαύρησε καλά. Ο Γιώργος μαύρησε καλά. Ναι. Yes. Δηλαδή, τρώει το μαύρο το χαβιάρι, κόκκινο κρασί, περνάει καλά. Άσε ρε, άσε, αυτό είχε καταραμένη ρε Κώστα. Τι λες ρε Κώστα, αυτό είχε καταραμένη. Πάμε με τον αδερφό σου λίγο το απόγευμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με το Μιχάλη. Άσε, άσε. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, ο αστακός ψόφιος, το τυρί μου χλιασμένο, άσε ρε Κώστα. Κοίτα, ναι, λοιπόν, το λάδιο που είπε ο Γιώργος ένα 9 είναι. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι μας ρίχνεις Γιώργο εκεί στο χάρτη. Λοιπόν, ο Παύλος νομίζω είναι στο chat, ρώτησε για το εξωτερικό χρέος του Λουξεμβούργου. Εντάξει. Ναι. 3.443% του ΑΕΠ του. Και αυτός ο Γιούγκερ μας λέει τι να κάνουμε. Είπε να πιούμε το αίμα και από τα παιδιά, λέει, και από τους Έλληνες, και από τα παιδάκια. 3-3, μια περιοχή λίγο μεγαλύτερη από την Τάμπα. Ανά άτομο, 3.700, 3.700 δολάρια είναι το χρέος ανά άτομο. Αχα. Του Λουξεμβούργου. 3.000 ευρώ. Και πόσο είναι. 3.700.000 ευρώ ανά άτομο. Και στην Ελλάδα πόσο είναι. Τώρα είναι 40-45, ήταν και λιγότερο πριν. Γκρις, 47. 47. Εντάξει, 175% του ΑΕΠ, τελευταίες εκτιμήσεις. Γερμανία, 5.500 σε δολάρια, μιλάμε σε ευρώ, είναι λιγότερο. 68.000 ανά άτομο, 145% του ΑΕΠ. Και αυτοί μιλάνε για την Ελλάδα. Δεν μιλάνε για τα δικά τους. Αυτοί μιλάνε για την Ελλάδα. Γιώργο, στο ίντερνετ είδα οι Νορβηγοί υπολογίζουν την Ελλάδα για 100 χρόνια να έχει τα πετρέλαια και τον άνθρακα. Για 100 χρόνια λέει τέτοιο, να μην προσωθούν. Για εκμετάλλευση
στο Ιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Απικία χρέους όταν λέμε, απικία χρέους. Ναι. Είπαμε ένα τρόπο πώς να μας τα πάρουν και να μην τα έχουμε εμείς. Κώστα, να σε ρωτήσω τον Κώστα, σε παρακαλώ. Εκεί υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν να φάνε, πεινάνε. Ψέματα είναι. Τρώνε σκουπίδια. Όχι, αυτά είναι παλιά. Εδώ έδειχνε προχτές, ήταν στις γραμμές και ήταν με καπαλτίνες. Ξέρεις να περιμένεις Ιούλιο μήνα να είσαι με τη... να περιμένεις το τράπεζα απ' έξω και να περιμένεις με καπαλτίνα παλιά τέτοια. Το BBC είναι που βάζει πιο καλά. Ετούτε εδώ οι καραγκιόζητες κάνουν μεγάλη προπαγάνδα. Η άλλη προχτές είπε τη Τατιάνα Στεφανίου να σκοθείτε να φύγετε από την Ελλάδα σε ανοιχτή γραμμή. Σε ποια? Στην Τατιάνα Στεφανίδου τη λέει δεν κάνετε εσείς την Ελλάδα, σκοθείτε να φύγετε λέει από εδώ. Εμάς. Τατιάνα το καθώς σε ποιον? Άμα πας στο... Αυτό ποιος το είπε, στην... αυτό το είπε η Τατιάνα, αυτό το είπε η Τατιάνα Στεφανίδου. Της είπε η ακροάτρια. Ω, η ακροάτρια το είπε για αυτή να σηκωθεί να φύγει. Ναι, το είδα αυτό, το είδα, yeah, στο Αλφα, στο Star. Κοίταξε, όλα τα κανάλια στην Ελλάδα είχαν χαράξει κάποια γραμμή. Η γραμμή τους ήταν το εξής. Με το μεγάλο τον ναι, και είναι όλοι οι ευρωπαϊστές. Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός, γιατί τα κανάλια αυτά είναι καταχρεωμένα. Όπως τους είπε ο Κωνσταντινίδου, η πρόεδρος της Βουλής, ο ελληνικός λαός πεινάει εξαιτίας εσάς. Ενώ ο Σαμαράς έδωσε, όταν βγήκε πρωθυπουργός της Ελλάδος, 900 εκατομμύρια στο Μέγα. Πολλά λεφτά, δηλαδή κουβεντιάζεις για πάρα πολλά λεφτά, τα οποία δεν επιστρέφονται. Θα πείσω, Γιώργο, ρίξε με κανένα τηλέφωνο, Έγινε, έγινε Κώστα. Έγινε Κώστα, να έχεις καλό βράδυ. Έλειπα, Κώστα, έλειπα. Να έχεις καλό βράδυ στην Ελλάδα. Πέρασε καλά, γι' αυτό μαύρησες. Έφαγες κανένα ψόφια στακό. Άσε, Κώστα, άσε. Και μαύρο καρτί, Να'στε καλά, καλή πομπή. Και θα τα πούμε άλλη μέρα πάλι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται... Ναι. Ο λαός κατάλαβε μέσα στην εβδομάδα από όλη την προπαγάνδα ψήσωμα από τα μεγάλα κανάλια ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Όλοι μαζί όρμηξαν επάνω στην κυβέρνηση. Όλοι ρε παιδί μου. Οι μεγαλοκαναλάρχες, οι μεγαλοεκδότες, όλοι όρμηξαν. Από εκεί καταλάβαμε πολλά. Και πάλι... Έπεσα έξω στην εκτίμησή μου και ευχαριστώ τον Θεό που έπεσα έξω. Για ποιον είναι? Στην εκτίμησή μου. Yes. Είχα πει εγώ θα πάμε 60% ναι. Ο όχι. Κώστας... Είχαμε 62% όχι. Ο Κώστας, ο Μπάμπης και η Ελένη μάλλον, λέει ότι λένε εδώ ότι ο Τσίπρας θα κλείσει όλα αυτά τα κανάλια. Αντένα, Μέγα, Σταρ, Αλφα κτλ. Εκεί θα πάνε όλοι αυτοί. Οπωσδήποτε, εκεί θα πάνε. Αν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ο Τσίπρας, πάρα πολλοί θα πάνε φυλακή. Εγώ νομίζω θα ήταν καλύτερα... Εγώ νομίζω θα ήταν καλύτερα να βγάλει την πρόεδρο της Βουλής στον δρόμο και τον Κασιδιάρη στον δρόμο να δίνει καρπαζιές και χαστούκι. Ένα πράγμα να ξέρετε για τη Χρυσή Αυγή. Εάν ο Τσίπρας υποχωρήσει και υπογράψει νέο μνημόνιο τώρα χωρίς το Βαρουφάκι, η Χρυσή Αυγή θα χτυπήσει διψήφια μέσα σε μία βραδιά. Εάν έκανε τι δεν τράκουσαν. Εάν ο Τσίπρας υποχωρήσει και ψηφίσει και υπογράψει κάποιο μνημόνιο τώρα που είναι δίχως το Βαρουφάκι, εάν το κάνει αυτό ο Τσίπρας, η Χρυσή Αυγή θα χτυπήσει διψήφια νούμερα μέσα σε μια βραδιά. Πάμε στα τηλέφωνα. Η μόνη κερδισμένη θα είναι η Χρυσή Αυγή. Yes. Έτσι όσοι από αυτούς έξω μισούν τη Χρυσή Αυγή, να τον γνωρίζουν αυτό. Και να μην λένε μετά αυτή η Χρυσή Αυγή. Εσείς φταίτε. Να πάρει τηλέφωνο η Μαρία. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Έλα, Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Από το Clearwater σε παίρνω, σε βλέπω συνέχεια, αλλά δεν μπορώ να σε πιάσω ρε παιδί μου. Πώς, με βλέπεις, για λέγε στο τηλέφωνο είσαι τώρα. Ναι, 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 κοίταξε να δεις, για ρώτησε, για πες το Γιώργο, αυτοί που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρήματα ρε παιδί μου, έχουν χαθεί από την κυβέρνηση. Προηγούμενες κυβερνήσεις. Πώς μπορεί να μεταφερθούν πάλι πίσω, πώς μπορεί να τους τα πάρεις πάλι πίσω? Αποκλείεται με τίποτα. Αυτοί εδώ έχουν, τα έχουν κρυμμένα στα Cayman, έχουν αγοράσει ακίνητα, μπορεί ακόμα και εδώ στην Αμερική, αλλά
Σε άλλους λογαριασμούς. Υπάρχουν ειδικές εταιρείες που σε βοηθάνε, ναι, πώς να καλύψεις το χρήμα, πώς να το ξεπλύνεις κτλ. Πληρώνονται αυτές με ποσοστά αυτές οι εταιρείες. Αλλά είναι κάποιοι ειδικοί που, ας πούμε, θέλει, παράδειγμα τώρα ο Βενιζέλος, λέμε ο Χοντρούλης, θέλει να φέρει εδώ πέρα να ξεπλύνει κανένα δις. Το βοηθάνε αυτοί πώς μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εταιρείες ώστε να αγοράσει κάποιο, ας πούμε, ακίνητο εδώ στην Αμερική για 50 εκατομμύρια, ας πούμε, χωρίς να μπορώ ακόμα και εγώ να καταλάβω ότι ανήκει σε αυτόν. Με το real estate trust που θα δημιουργήσει και αυτά. Υπάρχουν ειδικοί που τα κάνουν αυτά. Έτσι αυτά δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά δεν είναι πρόβλημά μας αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα των δανειστών, όχι το δικό μας. Εμείς απλώς να πούμε, δεν τα χρωστάμε. Εμείς αυτό να πούμε, δεν τα χρωστάμε, πάμε δικαστήριο. Αυτό χρειάζεται να πούμε εμείς, ο λαός, ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Δεν τα χρωστάμε, πάμε δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, ναι, ο δανειστής πρέπει να αποδείξει πού τα έδωσε, σε ποιον τα έδωσε και τι έγινε. Το 2010, ναι, είμαστε το πρώτο ελληνικό κανάλι που έδειξε, ναι, τη δανειακή σύμβαση. Η δανειακή σύμβαση αυτή υπεγράφει από τον Παπακοσταντίνου και από τον Προβόπουλο. Δεν ψηφίστηκε ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο που βάσει άρθρο 28 παράγραφο Β απαιτείται 180 ψήφου. Απαιτούνται 180 ψήφου να ψηφιστεί μια τέτοια. Εντάξει, άκουσε με μια φορά, άκουσε με. Να ολοκληρώσω. Άκουσε με. Ένα τελευταίο. Όταν παίρνεις κάτι χρήματα, από πού τα βρίσκεις τα χρήματα να μπορέσεις να τα βγάλεις έξω. Μίζες, αυτά λέγονται μίζες. Μέσα από τραπέζις. Κοίτα, αυτά λέγονται μίζες. Όταν μαζάνιζαν χρήματα με ομόλογα, δεν υπήρχε έλεγχος. Ναι. Υπήρχαν τρόποι δηλαδή, ανθρώποι μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, κυρίως επί Πρωθυπουργία Σιμίτη, γιατί μιλάμε 93 και μετά εδώ πέρα, γιατί ο Ανδρέας έκανε κουμάντο για ένα-δύο χρόνια, μετά ανέλαβε ο Σιμίτης. Κυρίως επί Πρωθυπουργία Σιμίτη, κυρίως πάνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί εκεί πέρα 30 με 40 δώσαμε και στους Ολυμπιακούς, κάποιοι από αυτά πήραν φτερά. Άνθρωποι μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών και άλλα Υπουργεία Μεταφορών, γιατί τα χρήματα όταν έρχονται από τα ομόλογα που πουλούσαμε, δανειζόμαστε τα χρήματα μέσω ομολόγων, πήγαιναν σε διάφορα υπουργεία. Αυτή ήταν όλη μια κλίκα. Δεν ήταν πάνω από 50 άτομα. Μια κλίκα ήταν και υπήρχαν ρουφίχτρες ήταν. Και υπήρχαν τρόποι δηλαδή να πάει σε ένα λογαριασμό, με λίγα λόγια, να εξαφανιστεί. Και μετά να εξαφανιστεί. Αλλά αυτά είναι προβλήματα των Ευρωπαίων τώρα. Και ένα πολύ σημαντικό θέλω να πω, Άγγελε. Εμείς είμαστε αυτοί, Άγγελε, που εδώ και χρόνια μιλάμε για το άρθρο 28 του Συντάγματος, παράγραφο Β. Ένα πράγμα να ξέρουμε. Μέχρι σήμερα, κανένα από αυτές τις δανειακές συμβάσεις, κανένα από αυτά τα μνημόνια δεν ψηφίστηκε με 180 ψήφους. Εάν ο ελληνικός λαός ψήφιζε ναι την Κυριακή και υπήρχε πάνω από 40% των ψηφοφόρων, θα νομιμοποιούσαν όλα τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις. Το όχι του λαού δίνει μια πολύ ισχυρή θέση στην κυβέρνηση, ένα πολύ μεγάλο όπλο για να αμφισβητήσει το χρέος αυτός στους δανειστές. Το όχι. Αυτό το χρέος. Αλλά λίγο να νομιμοποιούσαμε και τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια. Άμα ψηφίσαμε, ναι. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ήταν δυνατόν, εντάξει, ο Σαμαράς βλάκας και μισός ήταν, εφόσον ο άνθρωπος πήγαινε όταν έρθει στη Νέα Υόρκη, τον πήρε τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη και τον βλέπεις τον άνθρωπο, αντί να πάει στην ελληνική πρεσβεία ή να πάει στους Έλληνες να τους μιλήσει, σε Εβραίους πήγε. Πήγε στους Εβραίους και να τους πει, τους βλέπετε, τους έκλεισα όλους στους φυλακή. Τέτοιο πρωθυπουργό είχαμε.
Έτσι, δηλαδή, εγώ που ήμουν με τον Σαμαρά. Και εγώ πήγα να βρήκα τα ξαδέρφια του Ρεάγγελ, άσε Ρεάγγελ. Να, να, βρήκα τα ξαδέρφια του. Το Μισισίπι και του πήραμε στην πρεσβεία να πάθα να δει τα ξαδέρφια, θα λυπάει και αυτό ήταν με του Εβραίου. Δημοσίευσε το άρθρο ο Κυρίκας. Ναι. Αλλά μία-δύο μέρες ήταν και μετά έφυγε. Έφυγε, είχε πάει ήταν με τους Εβραίους. Θα γνωρίσουν τα ψάκια του μάλλον. Δεν είπαμε, εντάξει, να στεναχωρούμε τους Εβραίους, αλλά ρε, εσύ, κάτσε ρε. Ήταν πολύ άσχημο αυτό. Αμερικανάκια, ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων. Που είχε έρθει του δήμαρχου του παππού ο αδερφός. Του δήμαρχου Μπενάκη. Yes. Του παππού ο αδερφός, ο Νικόλαος. Μάλιστα, είχε μάλιστα. Είχε έρθει εδώ γύρω στο 1840 κάπου τότε. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται. Οι τουρίστες δεν ισχύει ότι δεν μπορούν να πάρουν. Συγγνώμη, είσαι off. Είναι off, είναι off. Πρόδρομε, σε παρακαλώ, ακούς, δεν σε απαγορεύω να ακούς, αλλά έχω και τη δύναμη όμως να σου μπλοκάρω το κανάλι μας σε όποιο παιχνιδάκι έχεις και βλέπεις το κανάλι μας. Μην με αναγκάζεις να το κάνω και αυτό. Είσαι ανεπιθύμητος στο κανάλι μας, πρόδρομε. Τα σκάτωσες όλα με τις γυναίκες. Εντάξει. Πω, ζημιά, ε. Μεγάλη ζημιά έκανε. Για τον εαυτό του, για μένα έκανε ζημιά. Λοιπόν, για λέγε κριτική, καλησπέρα. Γεια σου, Αντώνη. Τα βάλεις στο βίντεο να τον δει ο Γιώργης και οι Γερμανοί. Όχι, γιατί δεν μπορώ να τον βάλω, γιατί αυτό είναι. Έχει πράγματα τα οποία δεν πάνε στον αέρα. Το πρώτο το κόβεις το πρώτο. Δεν μπορώ να το κόψω, είναι ολόκληρο. Για ποιο λες, Άγγελε? Τι είπε, Βινίσβης, είπε Ντούκου Γκέρμανς. Έχει κάτι, εντάξει, δεν είναι. Αυτά είπε, νόμως Ντούκου Γκέρμανς είπε στην αρχή. Το έχω βάλει στο Facebook, όπως να το δει. Έτσι, να το δει ο Γιώργης. Λέγε. Να το δει οι Γερμανοί όλοι. Mm-hmm. Αυτός ξέρεις κριτικός είναι, Ναι, το κατάλαβα. Γιατί ένα γιορτό, είδες, ωραίοι. Έπαιξα και ένα κριτικό τραγούδι. Τους λέει εμείς λέει στην Ελλάδα δουλεύουμε με τον τράκμα. Έπαιξα και ένα κριτικό τραγούδι στον αέρα προηγουμένως. Ναι. Που είναι που έχει πολύ πλάκα. Έχουμε λέει κρυμμένα λέει τα τράκμα κάτω στα υπόγεια και κάτω από τα στρώματα. Και εμείς λέει μόνο με τράκμα δεν κάνουμε business in Greeks. Σας τα δίνουμε πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Βαρουφάκης δεν πρέπει να υπογράψει. Η Ελλάδα, αμή όχι ο Βαρουφάκης. Ο Σύμπρας εννοείς. Ναι, ξέρετε, εγώ το είχα πει ότι ο Βαρουφάκης θα κάνει θάλασσα. Αλλά ο Τσακαλώτος τώρα δεν πρέπει να υπογράψει και η βοήθεια από την στην Ελλάδα θα έρθει. Θα έρθει από παντού, όχι από ένα μέρος. Μακάρι. Από πολλά μέρη. Μακάρι και από την αρθή και από τον Κότσο και την παρέα του. Ναι. Ο Κότσος έχει ωραία κότσο. Παρέα στην Αγγλία. Μέσα εκεί είναι και ο Σερ Μαρκεζίνης που ελπίζω να είναι μέσα. Αυτός γιατί σιωπή, παιδί μου. Μπορείς να μου πει γιατί σιωπή ο Μαρκεζίνης, δηλαδή πάει σε απάντηση μας, του είναι εμφανιστή. Κοίτα, υπάρχουν πολλοί που περιμέναμε πολλά και δεν είδαμε τίποτα. Από κάποιους. Ναι, και την κατάλληλη στιγμή, Κοίτα, το timing πάντα παίζει ρόλο, αλλά μέχρι πότε είναι το timing. Πρέπει να ζωστανεί δηλαδή, το σίδερο. Όταν χτυπήσουμε τα βράχια, ανάβει το σίδερο. Όταν διαλυθεί το καράβι, τότε είναι το timing. Ναι, μην ξεχνάς ότι ο Γερμανός είπε στο Τσίπρα «The game is over», του λέει. Κατάλαβε, αυτό ήταν που άνοιξε το σίδερο. Να κάνω μια χειρονομία τώρα με το χέρι μου. Αυτή είναι η απάντησή μου στον Πολωνό που είπε «The game is over» και η Πολωνία ούτε είναι στην Ευρωζώνη. Ναι, με αυτό ακριβώς, the game is over, δηλαδή σου κάνω... Μιλάνε και οι γλάστρες τώρα, ο Τούσκ, μιλάνε και οι γλάστρες. Σίδερο, Γιώργο. Θα πεις εμάς, the game is over. Ναι, alright. Ποιοι τώρα οι ψοφοπίνες. Βάλε το βίντεο, Άγγελ, να το δούνε, μου λες ότι είναι ακατάλληλο. Κατάλαβες. Να πεις ότι δείξουμε εμείς ποιο game is over. Κατάλαβε, δεν έχουμε τι μας λέει ότι η Ελλάδα έχει βρούμες. Εμείς έχουμε σύμβουλο έχει. Τον Αμερικανό. Συμβουλεύει ο Αμερικανός. Ο Τσίπρας ζήτησε να μιλήσει σήμερα με τον Πρόεδρο. Δέχτηκε το τηλεφώνημα ο Πρόεδρος. Ο Τσίπρας παρουσίασε σήμερα στον Πρόεδρο της Ελλάδος στον Πρόεδρο της Αμερικής τις ελληνικές θέσεις και μετά τις παρουσίασε στους Ευρωπαίους. Πρώτα τις άκουσε ο Ομπάμα και μετά τις παρουσίασε στους Ευρωπαίους. Κοίταξε, ο Ομπάμας
πριν από 3 χρόνια είπε στο Σαμαρά ότι έχω το σχέδιο Marshall νούμερο 5 έτοιμο για σένα. Αυτό το είπε ο Ομπάμα, έστειλε τον Κλίντον για να το πει αυτό. Τότες. Και ο Σαμαράς τον απάντησε, εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Α, μπράβο. Ναι, λοιπόν, να τους βράσω. Σαμαράς, επίσης το διάλογο Σαμαράς, να το πούμε καθαρά δηλαδή, να τα ακούσουν, επίσης το διάλογο και ελπίζομαι να βρεθεί κάποιος καλός να αναστήσει την πολιτική ζωή της Ελλάδος. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγεται ελληνισμός. Σωστό. Ότι είναι αθάνατο. Και όχι για ατομικά συμφέροντα. Το μόνο σίγουρο είναι η νίκη. Σωστό. Το μόνο σίγουρο. Τι είχα πει πριν από 6-7 μήνες, ότι ο κομμουνισμός στην Ελλάδα είναι μόνο 6%. Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Το είχα πει. Το παίζει λίγο, αλλά δεν είναι. Το παίζει να ευχαριστηθεί η αριστερή πτέρυγα. Γιατί έτσι, έτσι τον εκθάρανε οι κύριοι Γερμανοί και ορισμένοι άλλοι να πηγαίνει κόντρα. Λοιπόν, για να πας κόντρα πρέπει να είσαι αντιφατικός. Και αυτό συνέβη στην Ελλάδα. Αν γυρίσουν πολλοί αντιφατικοί να είναι μόνο για την Ελλάδα, ζήτω λοιπόν ο ελληνισμός, ζήτω η Ελλάδα. Λοιπόν, στο φίλο Native Greece στο chat, Native Greece, αν έχεις, έλειπες πολύ καιρό, αλλά αν έχεις κανένα επικοδομητικό να πεις, πες το. Αλλιώς βλακίες γράφεις. Για ποιον είναι τώρα. Εντάξει, ο Native Greece. Ποιος. Έχω μια αυτό, παρέα εδώ πέρα στο chat και από βλακία σε βλακία γράφει. Ποιος έβαλε εκεί μέσα. Ποιος είναι αυτός. Ένας βλάκας, αν το αποκαλέσω τώρα στο chat. Το αγγελάρι το chat είναι, στο US Stream. Έχει όνομα, έχει όνομα. Όχι, δεν δίνω ονόματα. Α, έτσι είναι κρυφή πληγή δηλαδή, ε. Ναι. Πες κάτι επικοδομητικό, Native Greece. Να του πούμε... καλά κάνω, λέει. Μάλλον ο Μίτσος πρέπει να είναι αυτός, Άγγελε. Να πάει να γλύψει κανένα κουσέγγι. Έτσι απαντάει ο Μίτσος. Να! Μα δεν πιστεύω να είναι ο Μίτσος. Ο Μιτσάρας δεν κάνει τις βλακίες. Όχι, 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 ο Μίτσος δεν είναι, γιατί συμφωνεί. Ο Μίτσος κάνει μεγαλύτερες βλακίες. Ο Μίτσος συμφωνεί απόλυτα μαζί μας σε αυτό το θέμα. Γιατί το λες αυτό. Δεν ξέρω που σου λέω. Συμφωνεί, συμφωνεί. Ο Μίτσος, ο Μίτσος συμφωνεί. Συμφωνεί σε αυτό το θέμα. Ο υπόδουλος δεν συμφωνεί, ο Μίτσος συμφωνεί. Να η Ολλανδία, Netherlands, 316% του ΟΑΕΠ το χρέος τους. Ναι, αλλά έχουν του Λίπερς. Υπουργός Οικονομικών το 316. Βγάζουνε του Λίπερς και πουλάνε... Αυτοί να μας πούνε εμάς να κάνεις. Φοβάμαι... Τους Λίπερς από κάπου αλλού βγαίνει. Ναι. Ότι από κάπου αλλού τους βγάζουν. Οι Ολλανδοί στην Ελλάδα. Για αυτό κοκορεύονται. Αλλά πρέπει η Ελλάδα να σταματήσει να πίνει Ολλανδέζικο γάλα. Άντε ναι. Ναι, αυτά να μιλάμε. Α, μπράβο, σωστό, σωστός. Τα υπόθετα. Πολύ καλό. Λοιπόν, γεια σας, γιατί περνάει η ώρα. Για χαρά, πάμε στα άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Συκοφάντες. Στα άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Μα περίμενε το συνάδελφο στη γραμμή. Πόσα ονόματα μας αποκάλεσε αυτός. Λέγεται παρακαλώ. Τηλεφωνάει με μία λέξη. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Για άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Πάω τηλέφωνα ρε Άγγελε. Πάλι αυτός τηλεφωνάει. Λοιπόν. Ξέρω ποιος είναι αυτός από το New Jersey. Πες να τηλεφωνά σου, Άγγελε. Ο πρόδρομος. Όχι, ο άλλος είναι από το New Jersey. Ο πρόδρομος είναι αυτός. Ο πρόδρομος είναι. Ναι, εφόσον πάει να μιλήσει και του κόβει τη φωνή κατευθείαν. Δεν βγαίνει στον αέρα πλέον αυτός. Λοιπόν, η υπόθεση στο εξής τώρα. Νομίζεις ότι η Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα θα κατεβάσει την αυλαία και θα γυρίσει η Ελλάδα στη Δραχμή. Θα προτιμούσα, Άγγελε, να ήταν αυτό μια ευχάριστη έκπληξη. Για να δούμε. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιώργο. Ναι, σε ακούω. Αυτό που λέτε για τη Δραχμή θα γίνει μια απομόνωση του ελληνικού κράτους από παντού. No. Πού θα ανοιχτεί η Ελλάδα, πού θα ανοίξει, πού θα πάει. Όταν θα φύγει από την κοινή αγορά και πάρει τη Δραχμή, θα τη φορτωθεί. Πού θα βρει τις Δραχμές. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να πάει πουθενά. Η Ελλάδα έχει πλούτη. Θα απομονωθεί από παντού, από όλα τα κράτη. Μπα. Όλα τα κράτη είναι τώρα στην κοινή αγορά. Θα ολοκληρώσω. Η Ελλάδα έχει έναν πλούτο.
Ο τουρισμός μόνο αυτή τη στιγμή είναι 25% του ΑΕΠ. Με όλη τη ζημιά που κάνω στον τουρισμό μας. Και πάλι έχει τουρισμό. 16-17 εκατομμύρια τουρίστες πέρσι. Λοιπόν, με όλη τη ζημιά που κάνω στον τουρισμό μας. Λοιπόν, πού θα βρει, αυτό λέγεται συνάλλαγμα. Αυτό λέγεται θέση εργασίας. Η εμπορική ναυτιλία φέρνει συνάλλαγμα. Το οποίο αποτελεί περίπου στο 20% του ΑΕΠ μας. Το συνάλλαγμα που φέρνει η εμπορική ναυτιλία. Τους δίνουμε κάποια προνόμια, τους εφοπλιστές που έχουν έδρα στον Πειραιά και κυματίζουν οι ελληνικές σημαίες στα καράβια τους. Δεν πληρώνουν φόρο, αλλά φέρνουν το συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάει πουθενά η Ελλάδα. Το πείραμα αυτό απέτυχε. Μη φοβόσαστε. Σήμερα τι έγραψε το Zero Hedge. Η Ελλάδα απέρριψε τη δουλεία, τη σκλαβιά, αλλά κράτησε όμως τα σίδερα. Προτίμησε να μείνει μέσα στα σίδερα, αλλά χωρίς τη σκλαβιά. Τα σίδερα είναι η Ευρωζώνη. Ρε Γιώργο, τι μου συζητάς τώρα? Εδώ η μισή Ελλάδα έχει φύγει έξω και είναι μέσα στην κοινή αγορά σήμερα. Στη Γερμανία, στην Αγγλία. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του πειράματος. Έχουν φύγει από την Ελλάδα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του αποτυχημένου πειράματος. Δεν υπάρχουν. Αποτέλεσμα του αποτυχημένου πειράματος. Όλοι αυτοί θέλουν να γυρίσουν πίσω. Οι πρώτοι μετανάστες που είχαν έρθει από την Πελοπόννησο εδώ τη δεκαετία του 1890, όλοι ήρθαν εδώ να δουλέψουν με την προϋπόθεση να γυρίσουν πίσω. Δεν γύρισαν πίσω οι περισσότεροι. Αλλά ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Εάν συνεχίσει αυτό που γίνεται, δεν θα γυρίσει αυτή η νεολαία πίσω στην Ελλάδα. Πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να γυρίσουν πίσω. Να κάνουν τι, πού θα πάνε να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα... Να βγούμε από αυτό το πείραμα το αποτυχημένο και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ποιο πείραμα, μανέκα, δεν είχαμε τίποτα στην Ελλάδα, μωρέ, παραμύθια. Τι λες δεν έχουμε, είμαστε πλούσιο κράτος. Μη λες δεν έχουμε. Έχουμε όλο τον πολιτισμό, έχουμε όλα τα πετρέλαια. Πλούσιο κράτος, έχουμε πλούτο. Τον ήλιο μας μόνο δεν έχουν οι άλλοι. Τις θάλασσες μας δεν έχουν οι άλλοι. Το χρήμα πρέπει να μάθεις πώς κυκλοφορεί. Άγγελε, να ολοκληρώσω. Άγγελε, επιχειρηματίας εγώ, επιχειρηματίας εσύ, ο Χρεοπόλης, ο Μανάβης, ο Εστιάτορας, ο Ξενοδόχος. Ναι. Εγώ σε δίνω εσένα 100 δολάρια, 100 ευρώ όπως θέλεις πες το, και αγοράζω, αγοράζω δηλαδή μια υπηρεσία σου, διαφημίζω. Πήρες εσύ 100 δολάρια. Εσύ μετά δίνεις 100 δολάρια στο Ξενοδόχο για μια διανυκτέρευση που έκανες. Ο Ξενοδόχος δίνει τα ίδια 100 δολάρια στο Μανάβη. Ο Μανάβης τα ίδια 100 δολάρια στον Ελτρολόγο. Ο Ελτρολόγος τα ίδια 100 δολάρια στον Εστιατόρα. Έτσι κυκλοφοράει το χρήμα. Ο καθένας μας έβγαλε τα ίδια 100 δολάρια, αλλά έβγαλε από 100 δολάρια. Ήταν όλοι τώρα μέσα στην πατρίδα, μέσα στην κάθε στιγμή. Φορά που αλλάζεις χέρι αυτό το 100 δολάριο, το κράτος σου κάνει φόρο. Όλα οι εισαγωγές κάνουν απ' έξω. Τι μιλάμε τώρα. Λόγω του πειράματος. Λόγω του αποτυχημένου πειράματος γίνονται όλες αυτές τις εισαγωγές. Αν έκαναν έτσι οι Έλληνες. Το πείραμα απέτυχε. Οι Αθήνες λοιπόν. 4 εκατομμύρια και η εργατιά έξω δεν είχε τίποτα. Είμαστε πρωτοπόροι. Εμάς ακολουθούν τίποτα. Οι άλλοι λαοί. Όλα αυτή είναι η αλήθεια. Εργοστάσια. Και μας ευχαριστούν. Όλα τα εργοστάσια. Στην Ισπανία μας ευχαριστεί. Πήγε από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποιο το πρόκειται να δημιουργήσει. Δεν χάνουμε ελπίδα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ο θηρίο λέγεται ελληνισμός. Άσε αυτά είναι ιστορίες τώρα! Ο θηρίο λέγεται ελληνισμός! Μιλάμε για ιστορίες της Ελλάδας! Δεν είναι ιστορίες, είναι πραγματικότητα! Σήμερα είναι η αλήθεια και η ακάρτου είναι η πυκνή αλήθεια! Η Ελλάδα ορίστε να ζήσει και θα ζήσει! Δεν υπάρχει τίποτα ούτε εργοστάσιο ούτε αγκωτιά, τίποτα δεν υπάρχει! Θα ξανανοίξουν! Ήρθαν οι δοσύνοι και τα κλείσανε! Θα ξανανοίξουν! Βιομηχανία Σάχαρης, 5 εργοστάσια είχαμε! Όλα είναι κλειστά! Θα ξανανοίξουν! Όλα τα εργοστάσια έχουν φύγει! Πήγα στην Ουγγαρία, στην Ιουγκοσλαβία! Έλες παιδιά, ένα λεπτό! Τα κλείσαν όλα! Ένα λεπτό! Όλα θα ανοίξουν! Έναν από τον ακροατή μας, Γιώργο, κάνε κράτη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο ακροατής μας ότι έχουμε ένα τελευταίο παράδειγμα. Η Ελλάδα
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια φτωχιά χώρα. Ήρθε ο Παπαδόπουλος για 7 χρόνια και κατάφερε να φέρει τη δραχμή στα 27 δραχμές έναντι του δολαρίου, να χτίσει, να φτιάξει αεροδρόμια, δρόμους, λιμάνια, να ξεπληρώσει όλους τους που χρωστάγανε λεφτά και τα κάνει δώρο και να είναι ξεπληρωμένη η Ελλάδα και να μην χρωστάει τίποτα μέχρι το 1974. Υπάρχει, αγαπητέ φίλε, τρόπος. Άμα η κυβέρνηση η οποία θα κάνει μια καλή δουλειά στον ελληνικό λαό και δούνε και οι Έλληνες στο εξωτερικό ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση εμπιστοσύνης, όλοι αυτοί που φύγανε στο εξωτερικό θα γυρίσουν πίσω, αγαπητέ φίλε. Κανείς δεν θα θέλει να έχει τα εργοστάσια του στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Ρωσία ή όπου αλλού, ή στην Αφρική ή στην Τουρκία. Θέλουν να είναι στην πατρίδα τους. Όπως έκανε ο Παπαδόπουλος και τους έφερε όλους πίσω και έκανε την εμπορική μας ναυτιλία number one, έκανε τον τουρισμό πρώτο number one στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά τόσο θα γίνει και τώρα. Είναι πολύ απλό. Χωρίς, κοίταξε, δεν χρειάζεται να γίνει δικτατορία. Ο Μίτσος! Δεν χρειάζεται να γίνει δικτατορία. Ναι. Όνειρα φερνείς νεκτός. Δεν είναι όνειρα. Τώρα η Ελλάδα δεν τελειώσει. Δεν τελειώσει η Ελλάδα. Και δεν πρόκειται για αυτά η Ελλάδα. Δεν παρακολουθείς ειδήσεις. Δεν παρακολουθείς ειδήσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Για όλα αυτά ευθύνε το λαό. Λοιπόν, άσε τι είναι το λαό. Άγγελε. Να έχεις καλό βράδυ. Άγγελε, νομίζω είναι ο Μίτσος στο τσάτ. Θα σε με λέει, θα με κάνει κάτι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα που περιμένω ένα γράμμα, ξέρεις από πού. Δεν ξέρω, ρε Μίτσο, από πού είναι. Πάμε στο τηλέφωνο. Λέγετε παρακαλώ. Δεν μπαίνει στον αέρα. Τηλεφωνήσε στο Μίτσο, σε περιμένει ο Μίτσος. Ναι, πάρε τηλέφωνο το Μίτσο. Πήρε τηλεφωνήσε στο Μίτσο, τι να σου πω. Το δίδυμο. Ναι, παρακαλώ λέγεται. Γεια σου, Άγγελε, τι κάνεις. Γεια σου, μια χαρά. Μια ερώτηση εδώ για τον Γιώργο, αν μπορέσω. Βεβαίως. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις. Καλησπέρα. Τηλεφωνά μόνο όταν είσαι εσύ στον αέρα. Συμφωνούμε σχεδόν πάνω σε όλα. Αλλά μερικές φορές απορώ από σένα Γιώργο που μιλάτε τόση ώρα για την Ευρώπη και για τους Γερμανούς και συμφωνώ μαζί σας. Αλλά ουδέποτε ξεχνάτε, όχι μόνο ουδέποτε, ξεχνάτε ότι όταν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε ο δικός μας ο λαός, αποδείξαμε που ήμασταν όλοι σάπιοι, όλοι οι κλέφτες και όλες οι σκοπίνες. Αυτό το ξεχνάμε ο πάντοτερα Γιώργο, το ξεχνάς. Επίσης έχουμε την έκφραση το πάθημα έγινε μάθημα και τα τελευταία 5 χρόνια μάθαμε ένα μεγάλο μάθημα. Αυτή είναι η απάντησή μου. You hope, we hope. Μετά από κάποιες γενιές μπορεί να το επαναλάβουμε το λάθος. Αλλά θα αλλάξει η χώρα, η κουλτούρα μας. Θα αλλάξει όλα. Πάρω σε ένα χρόνο και δύο, ρε Γιώργο. Είπαμε θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Αυτό το λέμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε όπως ήμασταν. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Αλλά τι είδο μεταρρυθμίσεις? Υπάρχει μια σπατάλη που πρέπει να σταματήσει. Αλλά δεν μπορεί ο χαμηλοσυνταξιούχος να πληρώσει την ύφη. Δεν μπορεί να γίνουν οριζόντιες οι περικοπές. Δεν μπορούμε να θέλουμε να φορολογήσουμε τα φρουτάκια του Μπόμπολα και να μας λέει ο Σόιμπλε όχι. Δεν μπορούμε να θέλουμε. Έτσι ακόμα και προσωρινά. Συμφωνώ αυτά που λες. Αλλά να μην ξεχνάμε επίσης που εμείς δημιουργήσαμε αυτό το πρόβλημα. Εμείς και μόνο εμείς. Δεν θα το έλεγα αυτό. Εκεί διαφωνούμε. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς και μόνο εμείς. Η τράπεζα θέλει να με δώσει λεφτά. Η τράπεζα με παρακαλάει να δανειστώ λεφτά. Εγώ τα δανείζομαι, πάω τα τρώω, τα σπαταλάω και δεν μπορώ να τα πληρώσω. Αυτός ο τραπεζίτης που με τα δάνεισε πρέπει να λογοδοτήσει και μιλάμε τώρα, έτσι είναι η αλήθεια. Πρέπει να λογοδοτήσει στον ανώτερό του. Για ού τα δάνεισες. Είναι φερέγγιος, δεν είναι και τα λοιπά. Πρέπει, υπάρχει δηλαδή responsibility, γιατί δεν ξέρω στα ελληνικά μου σήμερα ρε. Εν πάση περιπτώσει, σε έχει μπερδέψει ο Μίτσος. Ναι. Έχουνε, όχι, πριν το Μίτσο. Υπάρχουν ευθύνες και από τον δανειστή και από τον δανειζόμενο. Αυτό πάνω από. Δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σου Γιώργο. Το μόνο που θέλω να λες πάνω στις κουβέντες σου ότι το πρόβλημα το μεγάλο το φέραμε εμείς. Και παραπάνω οπωσδήποτε πολιτική, δεν λέω όχι.
Εξαπατήσαν τον ελληνικό λαό οι πολίτες. Ναι, ναι, είπαμε, ναι. Έχουμε δοσί λόγοι. Αυτοί ήταν συνεργάτες, προπαγάντες, πράγματα κακό, ξέρεις. Είναι το μόνο που διαφωνώ μαζί σου, Γιώργο. Δάτσο, καλή. Ωραία, λοιπόν, βάλανε, καλό βράδυ. Βάλανε φορολογίες εταιρείες άγγελες 45-50%. Ήταν ένας τρόπος να κλείσουν τα εργοστάσια. Βέβαια. Έτσι τα κλείνεις τα εργοστάσια. Έτσι, έτσι. Έτσι. Φορολογίες εταιρείες 45-50%. Έτσι τα κλείνεις. Αυτά έκανε ο Σιμίτσιο Βάνο. Πού να βγει. Σοσιαλισμό δεν θέλαμε. Δεν μπορεί να σβήσει εκεί πέρα στο νομικό να καβάλει λουκέτο. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Σικοφάντη. Γελάντο. Μπρος. Ναι, μ' ακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Γιώργο. Γιατί κάτι ψιθυρίζεται σε μερικούς που δουλεύουν στο Alpha Bank, ότι το Alpha Bank είναι έτοιμο να κάνει bankruptcy και να χάσει ο κόσμος τα λεφτά του. Στην Αμερική. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιώργο, αυτό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, μια τράπεζα να κάνει bankruptcy και να χάσει ο κόσμος τα λεφτά του? Τα χρήματα είναι διασφαλισμένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Α, τα χρήματα είναι διασφαλισμένα. Μέχρι 100.000 ευρώ. Πόσο? Γι' αυτό το κούρεμα των καταθέσεων που έγινε στην Κύπρο έγινε σε λογαριασμούς πάνω από 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσαν να κουμπίσουν λογαριασμούς κάτω από 100.000 ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει να πούμε το Alpha Bank στην Ελλάδα bankrupt και να χάσει ο κόσμος τα λεφτά. Όχι. Δεύτερον, είπαμε να βάλουμε, στην πρότασή μας είπαμε να βάλουμε εγγύηση κάποια ελληνικά φιλέτα, κάποια ελληνικά ακίνητα. Υπάρχουν 150 με 200 δις σε καταθέσεις ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως εγγύηση όπως κάνουν οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν εσωτερικό χρέος, δεν έχουν εξωτερικό χρέος. Ναι. Και μάλιστα και πολύ πετυχημένοι. Ναι. Γιατί αυτά τα λεφτά ήδη είναι εγγύησεις, αποτελούν εγγύησεις για χρήματα που έχουν δανείσει έξω αυτές τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν δανείσει πάρα πολλά κόκκινα δάνεια. Και γι' αυτό χρειάζονται δηλαδή, ας πούμε, και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm. Αλλά εάν γίνεται αυτό που λέτε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά αποφασίσει να μην δώσει τις εγγύσεις αυτές, τότε είναι η απόλυτη ξεφτύλα για αυτή την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μάλιστα. Ψιθυρίζεται κάτι για μια που το έχει μάθει από εσωτερική πηγή που λέμε, ότι το Alpha Bank πάει για πάγκροψη και θα φάει όλα τα λεφτά του κόσμου. Μπορεί να γίνει. Ναι, δεν ξέρω, μία να δούμε. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστώ την ακροάτριά μας. Εάν πάει για πτώχευση κάποια τράπεζα, ναι. Αλλά πάλι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγυάται μέχρι 100.000.